Καλώς ήρθατε στο μάθημα περιβαλλοντικές επιπτώσεις των καταστροφών. Λέγομαι Μανώλης Ανδριαδάκης και είμαι ΕΤΕΠ στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μιλήσουμε σε αυτό το μάθημα για τον ορισμό καταρχάς της καταστροφής, τι εννοούμε δηλαδή, περί τίνος πρόκειται, τη φιλοσοφία και το πρότυπο σκέψης της σύγχρονης διαχείρισης καταστροφών. Θα δούμε λίγο τη ταξινόμηση και ειδικά τη γενετική ταξινόμηση των καταστροφών και θα θυμίσουμε λίγο κάποιες έννοιες όπως η περιβαλλοντική διακινδύνευση και τους τύπους των επιπτώσεων και ειδικά της ρήπανσης. Στη συνέχεια, μέσα από παραδείγματα, θα δούμε περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανθρωπογενών και των φυσικών καταστροφών, αλλά και των σύνθετων καταστάσεων όπως είναι τα NATEC, δηλαδή οι φυσικοτεχνολογικές καταστροφές, και θα δούμε και το πόσο σύνθετο είναι το αντικείμενο της διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από μια καταστροφή μέσα από ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καταστροφή, λοιπόν, υπάρχουν πολλοί ορισμοί και για τις κρίσεις και για τις καταστροφές. Ετούτος εδώ είναι ένας αρκετά περιεκτικός και φυσικά ανθρωποκεντρικός ορισμός. Καταστροφή ορίζουμε μια σοβαρή διαταραχή της λειτουργίας της κοινωνίας που προκαλεί εκτεταμένες πρώτον ανθρώπινες, δεύτερον υλικές και τρίτον περιβαλλοντικές απώλειες, και το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι αυτές οι απώλειες, ο ρυθμός με τον οποίο συμβαίνουν και η έκταση και το μέγεθός τους, ξεπερνούν την ικανότητα της πληγής σας κοινωνίας να τις αντιμετωπίσει έστω και σε βραχή χρονικό διάστημα, άμεσα δηλαδή, βασιζόμενοι μόνο στις δικές της δυνάμεις. Υπάρχει μια συζήτηση πάνω στο αν υπάρχουν καθόλου φυσικές καταστροφές, με την έννοια ότι συζητάμε και τις ορίζουμε σε σχέση με τον άνθρωπο. Θα ξεκαθαρίσω εξ αρχής ότι όταν θα συζητήσουμε αργότερα για φυσικές καταστροφές, εννοούμε αυτές που γενετικά οφείλουν την έναυσή τους σε ένα φυσικό φαινόμενο, γιατί κατά τα άλλα πρόκειται για φυσικά φαινόμενα έτσι και αλλιώς και αποτελούν καταστροφές για τον άνθρωπο μόνο όταν επηρεάζουν τη δραστηριότητά του και τον ίδιο. Εδώ λοιπόν είναι μια χαρακτηριστική εικόνα από το site, από την ιστοσελίδα της Αυστραλιανής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που φαίνεται η φιλοσοφία με την οποία προσεγγίζουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τη φιλοσοφία της έκτακτης ανάγκης και της πολιτικής προστασίας γενικότερα. Ο στόχος λοιπόν της πολιτικής προστασίας είναι η προστασία της ζωής, της περιουσίας και του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας αυστηρά αυτή την ιεραρχία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή πρώτα να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή, μετά τις περιουσίες του ανθρώπου και τρίτη προτεραιότητα είναι η προστασία του περιβάλλοντος, επαναλαμβάνω, κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν είναι απολύτως φυσιολογικό στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μόνο που όταν τελειώσει η κατάσταση της έκτακτης ανάγκης, αυτή η ιεραρχία παραμένει και τελικά το περιβάλλον έρχεται τρίτο και καταϊδρωμένο, και πολύ συχνά, ενώ ακόμα και η αποκατάσταση των ανθρώπων καθυστερεί, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος μπορεί να μην μπει καθόλου στο προσκήνιο υπό ορισμένες συνθήκες. Άρα λοιπόν είναι ένα ειδικό κομμάτι στο οποίο εστιάζουμε και υπάρχει ξεχωριστό μάθημα γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, για να τονίσουμε τη σημασία της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καταστροφών που συνήθως αντιμετωπίζονται με καθυστέρηση ή με κάποια χαλαρότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα. Οι καταστροφές λοιπόν είναι τελικά, τις ορίσαμε είπαμε σε σχέση με τον άνθρωπο και τη δραστηριότητά του, και στην πραγματικότητα είναι όταν οι πιθανότητες να συμβεί ένα δυσάρεστο, ένα καταστροφικό γεγονός, η εκδήλωση ενός κινδύνου επισυμβεί τελικά σε μια περιοχή που έχουμε εκτεθειμένη ανθρώπινη δραστηριότητα και παρουσία. Δηλαδή, στοιχεία τροτότητας. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στην έννοια της διακινδύνευσης, αυτό που λέμε risk, και είναι ο συνδυασμός του κινδύνου ή κατάλληλης επικινδυνότητα, αν θέλετε, δηλαδή του hazard, με το vulnerability. Δηλαδή, πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάτι δυσάρεστο, το οποίο να μας βρει σε μια κατάσταση ευαισθησίας.
όταν αυτό το πράγμα πραγματοποιείται, όταν δηλαδή πραγματοποιηθεί η πιθανότητα του καταστροφικού γεγονότος στην περιοχή που έχουμε εκτεθειμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, ζωές, περιουσίες κτλ., τότε πραγματοποιείται η διακινδύνευση και γίνεται, εκδηλώνεται η καταστροφή. Έτσι λοιπόν έχουμε τις έννοιες όπως κίνδυνος, έκθεση, τροτότητα ή ευαισθησία και ικανότητα να ανταπεξέλθουμε και να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο, τα οποία είναι ουσιαστικά οι παράμετροι οι οποίες συνδυάζονται. Εδώ υπάρχει και ένας τύπος ο οποίος στην πραγματικότητα δεν είναι αλγεβρικός, αλλά είναι σχηματικός, που δείχνει ότι ο συνδυασμός υψηλού κινδύνου με υψηλή τροτότητα δημιουργεί μεγάλη διακινδύνευση. Ο βαθμός της έκθεσης των στοιχείων που έχουμε εκτεθειμένα συνδυάζεται με το βαθμό της τροτότητας και το μόνο που μπορεί εκείνη την ώρα να μας μετριάσει τα αποτελέσματα της καταστροφής είναι η ικανότητα της κοινωνίας να αντιμετωπίσει και να ανταπεξέλθει στην έκτακτη ανάγκη. Συνολικά λοιπόν συζητάμε για την έννοια της διακινδύνευσης με αυτές εδώ τις παραμέτρους. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό και την εκτίμηση της διακινδύνευσης, έτσι, και στην πραγματικότητα συζητάμε για την υψηλή διακινδύνευση όταν η πιθανότητα, για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση να συμβεί ένα πολύ σοβαρό συμβάν το οποίο να έχει μεγάλες επιπτώσεις, συνδυάζονται μεταξύ τους, ότι είναι σχεδόν βέβαιο και θα φέρει και μεγάλη καταστροφή, αυτή είναι η υψηλή διακινδύνευση, ενώ όταν είναι κάτι σπάνιο να συμβεί και επίσης επιφέρει και μικρές επιπτώσεις, τότε έχουμε τη μικρή διακινδύνευση. Αυτός εδώ είναι ένας πίνακας, ένα μάτριξ διακινδύνευσης, με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για να κατατάξουμε τις διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις μαζί με την πιθανότητα και τα αποτελέσματά τους σε μια ιεράρχηση εδώ πέρα που δείχνει ποια είναι πιο σοβαρή από τις άλλες, και αυτό μας βοηθάει να ιεραρχήσουμε ποια φαινόμενα και με ποια ιεράρχηση θα ασχοληθούμε πρώτα και είναι πιο σοβαρά και πιο επίγοντα για να ασχοληθούμε με το μετριασμό τους. Και έτσι ξεκινάμε τη διαχείριση καταστροφών, δηλαδή με το σχεδιασμό και την πρόληψη, προεκτιμώντας από τι απειλούμαστε σε κάθε περίπτωση και με ποια πιθανότητα συχνότητα εμφάνισης και επιπτώσεων. Στις γεωεπιστήμες και στη γεωγραφία και στις φυσικές επιστήμες χρησιμοποιούμε τη χωρική κατανομή αυτών των επικίνδυνων φαινομένων, αλλά και της δραστηριότητάς μας και της κατανομής της τροτότητας, για να συνδυάσουμε πράγματα που είναι πολύ ετερόκλητα και κατανεμημένα στο χώρο με διαφορετικό τρόπο, και τα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε θεματικούς χάρτες που εξετάζουν το επίπεδο κινδύνου για διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οι σεισμοί, όπως είναι οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις κτλ. Πάνω σε χάρτες οι οποίοι περιέχουν την οικονομική μας ανάπτυξη, την πυκνότητα πληθυσμού, της χρήσης γης κτλ., ώστε να εστιαστεί η προσοχή μας γεωγραφικά στους χώρους, στα σημεία, στις υποδομές, στην πυκνότητα πληθυσμού, που φέρει το μεγαλύτερο κίνδυνο και τη μεγαλύτερη τροτότητα, άρα και τη μεγαλύτερη διακινδύνευση, οπότε και την προτεραιότητα να δράσουμε προληπτικά και να μετριάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις. Όπως έχετε δει και στα μαθήματα που έχουν να κάνουν με την λειτουργία του πλανήτη Γη και με τα γήινα συστήματα, υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στα γεωδυναμικά και στα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα στον πλανήτη, που είναι και οι κύριες κατηγορίες οι οποίες δημιουργούν κινδύνους, και ταυτοχρόνως είναι και τα κύρια φαινόμενα εξαιτίας των οποίων ζούμε σε ένα ζωντανό πλανήτη με ποικιλομορφία, με βιοποικιλότητα και με δυνατότητες επιβίωσης, ανάπτυξης και ευζωίας. Έτσι λοιπόν έχουμε κοντά στους τροπικούς και σε κάποιες ζώνες γύρω από τους ωκεανούς τις περιοχές ανάπτυξης έντονων υδρομετεωρολογικών φαινομένων όπως τις τροπικές καταιγίδες, και στις ζώνες που είναι στα όρια των ηθοσφαιρικών πλακών αυξημένη σεισμικότητα, ενέργεια αναγλύφου, ξαφνικές πλημμύρες, σεισμούς, ηφαίστεια κτλ. Είναι προφανές, είναι γνωστό μάλλον, ότι εδώ και πολλές δεκαετίες, ειδικά στον 20ο και στον 21ο αιώνα, έχουν αυξηθεί και σε συχνότητα
και σε μέγεθος και σε επιπτώσεις, είτε οικονομικές είτε επιπτώσεις σε θύματα, σε όλες τις υπήρους, όλες οι κατηγορίες σχεδόν των φυσικών καταστροφών. Στο πάνω γράφημα βλέπουμε την κατανομή ανά Ήπειρο και στο κάτω γράφημα βλέπουμε τα ίδια ποσά, αλλά καταρριμμένα ανατύπω καταστροφής. Επιδημίες, ξηρασίες, καταιγίδες, πλημμύρες κτλ. Αυξάνονται λοιπόν οι τάσεις των φυσικών καταστροφών και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ εξαιτίας της αυξημένης εξέλιξης της τεχνολογίας, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας, όπως και του παγκόσμιου εμπορίου και της κινητικότητας, οι ανθρωπογενείς καταστροφές που σχετίζονται με τεχνολογικά ατυχήματα. Είτε πρόκειται για ατυχήματα μεταφοράς, είτε πρόκειται για καταστροφές υποδομών. Βλέπετε πόσο μεγάλο ποσοστό οφείλεται σε ατυχήματα μεταφοράς από τις τεχνολογικές καταστροφές, σε βιομηχανικά ατυχήματα ή σε ατυχήματα άλλων τύπων. Και η οικονομική ζημιά δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη, είναι από τις πιο ακριβές καταστροφές που μπορούν να συμβούν, γιατί εκτός από τις άμεσες καταστροφικές επιπτώσεις που έχουν σε υποδομές, σε θύματα κτλ., έχουν και τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι τα ραδιολογικά, τα πυρηνικά ατυχήματα ή οι διαρροές πετρελοειδών στους ωκεανούς, στις θάλασσες, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο και να οριοθετηθούν και να αντιμετωπιστούν και έχουν και μακροχρόνιες επιπτώσεις και στο ανθρώπινο περιβάλλον και στην οικονομία, αλλά και στο φυσικό περιβάλλον και μάλιστα πολλές φορές είναι και μία ανιχνεύση μέσα σε όλο τους το εύρος. Αυτό προφανώς οφείλεται σε διάφορα πράγματα, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και μία διαφοροποίηση των πραγμάτων, γιατί αν δείτε στις αρχές του αιώνα, εδώ αυτό το γράφημα βέβαια θα διαφοροποιηθεί πλέον για τα δύο χρόνια που συζητάμε τώρα, ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οφειλόταν σε βιολογικούς κινδύνους και καταστροφές, δηλαδή σε μεγάλες επιδημίες που έπληκταν εκατομμύρια κόσμο. Η πρόοδος της επιστήμης, της ιατρικής και της φαρμακολογίας έχει δώσει και φυσικά και η αύξηση του βιωτικού επίπεδου έχει δώσει λύση σε αυτό το πράγμα, άρα έχουμε άλλους τύπους καταστροφών και λιγότερους θανάτους φυσικά μέχρι τα πρόσφατα χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή που ταυτοχρόνως συνδυάζουμε το σκεπτικό της πανδημίας και με μια μεγάλη περιβαλλοντική κρίση που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και εν μέρει και στην κλιματική αλλαγή, είναι πιθανό να επιστρέψουμε σε τέτοιες καταστάσεις και αυτό προσπαθεί με αγωνία άλλος ο πλανήτης να αντιμετωπίσει. Και φυσικά, ενώ παλιότερα συζητούσαμε για πληθυσμούς μερικών εκατομμυρίων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στον κόσμο, τώρα είμαστε γύρω στα 8 δισεκατομμύρια, μεταξύ 7,5 και 8. Άρα λοιπόν υπάρχουν και άλλα πιο σύνθετα προβλήματα που συνδυάζονται, ας πούμε, με το γεγονός ότι πάνω από το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε μεγάλες πόλεις, που σημαίνει ότι είναι απολύτως εξαρτημένο από μεταφορές, δίκτυα ενέργειας, δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης και οποιοδήποτε καταστροφικό φαινόμενο τα εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο αν συμβεί σε αυτές τις περιοχές. Και μια που μιλήσαμε για την πυκνότητα πληθυσμού, δείτε εδώ ένα χάρτη της παγκόσμιας πυκνότητας πληθυσμού. Υπάρχουν περιοχές με πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού, άρα υψηλή καταρχάς στρωτότητα εξαιτίας της έκθεσης πολλών ανθρώπων σε αυτήν την περιοχή, οι οποίες πολλές φορές συνδυάζονται και με περιοχές αυξημένης γεωδυναμικής και υδρομετεωρολογικής δραστηριότητας, το οποίο σημαίνει ότι μεγάλοι πληθυσμοί εκτίθονται σε συχνά γεωδυναμικά και υδρομετεωρολογικά καταστροφικά φαινόμενα. Αν αυτό συνδυαστεί και με ένα χαμηλό βιωτικό επίπεδο και με μια χαμηλή ικανότητα της εκάστοτε κοινωνίας, δηλαδή με φτώχεια, έλλειψη υποδομών, οικονομική δυσπραγία κτλ., τότε έχουμε εκρηκτικές συνθήκες στις οποίες όταν εκδηλωθεί το καταστροφικό φαινόμενο έχουμε τεράστιες επιπτώσεις διαφορετικού τύπου ανάλογα με την κοινωνία η οποία θα πληγεί.
Για παράδειγμα, υπάρχουν περιοχές που έχουμε εκτεταμένο υποσιτισμό και είναι πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Αϊτής, η οποία είναι η πιο φτωχή, ίσως η πιο φτωχή από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο, και όταν τη βρήκε ο σεισμός το 2010 υπήρξαν εκατόμβες θυμάτων και πολλαπλές επιπτώσεις διαφόρων τύπων. Εδώ λοιπόν είναι το γράφημα που δείχνει ότι από το 2007 και μετά πάνω από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού βρίσκεται σε μεγάλου πόλεις. Άρα λοιπόν είναι εκτεθειμένο με διαφορετικό τρόπο από ότι είναι εκτεθειμένος ο αγροτικός πληθυσμός που ζει στην Ήπεθρο και έχει διαφορετικές, ψηλότερη μάλλον τροτότητα εξαιτίας της εξάρτησής του από μεγάλα δίκτυα και υποδομές οι οποίες πρέπει να τροφοδοτούν συνέχεια με όλους τους τύπους των αγαθών, την ενέργεια και το νερό. Και εδώ βλέπετε ένα γράφημα. Υπάρχουν, ξέρετε, μεγάλοι ασφαλιστικοί και μετασφαλιστικοί φορείς, δηλαδή εταιρείες που ασφαλίζουν τις ασφαλιστικές εταιρείες, και προσπαθούν να προεκτιμήσουν για κάθε περιοχή τι θα προκαλέσει, τι οικονομικό αντίκτυπο θα προκαλέσει όχι το καταστροφικό συμβάν στις υποδομές, αλλά η διακοπή των εργασιών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις του κόσμου. Και τι οικονομικό αντίκτυπο θα έχει αυτό στο μέγεθος της χώρας που συζητάμε και στην οικονομία του πλανήτη. Και δείτε εδώ ότι υπάρχουν μεγάλες πόλεις όπως το Άμστερνταμ ή η Κωνσταντινούπολη, οι οποίες παίζουν διαφορετικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και στην οικονομία του κράτους τους, και δείτε πόσο κινδυνεύει, ας πούμε, να προκαλέσει μεγάλη δυσπραγία ένα σεισμός όπως αυτός του 1999 στην Κωνσταντινούπολη, που είναι το κόκκινο, η κόκκινη ένδειξη που δείχνει το σεισμό, ενώ αντιστοίχως το Άμστερνταμ ή το Παρίσι κινδυνεύουν περισσότερο από καταιγίδες και από πλημμύρες, από υδρομετεωρολογικούς δηλαδή κινδύνους. Και φυσικά οι μεγάλες πόλεις στον πλανήτη και με το υψηλό οικονομικό αντικείμενο έχουν εκτεθειμένες μεγάλες αξίες και πολλές ανθρώπινες ζωές στους κινδύνους, με πολύ χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Ιαπωνίας, η οποία έχει πολύ ψηλό βιωτικό επίπεδο, αλλά και πολύ ακριβές υποδομές, τεράστια οικονομική δραστηριότητα, που σημαίνει ότι ναι μεν η ικανότητά της να ανακάμψει και να ανταπεξέλθει σε καταστροφές είναι πολύ ψηλότερη από άλλες χώρες και ειδικά αναπτυσσόμενες, αλλά ταυτόχρονα έχει εκτεθειμένη πολύ μεγάλη οικονομική αξία, και στην περίπτωση μιας μεγάλης φυσικής καταστροφής, αυτό θα δημιουργήσει και μεγάλη οικονομική ζημιά. Θα δούμε αργότερα τι σημαίνει αυτό. Και επίσης, όσο πιο περίπλοκη είναι μια οικονομία, όσο πιο περίπλοκη είναι η βιομηχανία της και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, τόσο πιο ψηλές είναι οι πιθανότητες να έχουμε μεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις όταν συμβεί μια καταστροφή σε αυτές τις περιοχές. Το παράδειγμα του σεισμού της Ιαπωνίας το Μάρτιο του 2011 είναι κλασικό βιβλιογραφικό πια παράδειγμα του πώς μπορεί όταν πληγεί μια τέτοιου είδους υψηλού επίπεδου κοινωνία και οικονομία από μια τεράστια καταστροφή, πώς απλώνεται η βεντάλια των επιπτώσεων και πόσο περίπλοκο είναι το θέμα της αντιμετώπισης και της ανάκαμψης βέβαια, αλλά της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνηθίζουμε λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τις καταστροφές με την έννοια του κύκλου της διαχείρισης καταστροφών, για τον απλούστατο λόγο ότι τα καταστροφικά συμβάντα, οι κίνδυνοι, έχουν την τάση να εμφανίζονται επαναληπτικά, είτε με περιοδικό είτε με μη περιοδικό τρόπο. Το ανθρώπινο μυαλό είναι στημένο έτσι ώστε να προτιμάει όσο απομακρύνεται από από το καταστροφικό συμβάν χρονικά, να προτιμάει να το ξεχνάει και να θυμάται τα ευχάριστα πράγματα και να κοιτάζει στο μέλλον. Αυτή η αναπαράσταση λοιπόν του κύκλου εδώ πέρα υπάρχει ακριβώς για να μας θυμίζει και να μας επαναφέρει στο γεγονός ότι ένα καταστροφικό φαινόμενο που εκδηλώθηκε κάπου σημαίνει ότι υπάρχουν οι πιθανότητες να ξανασυμβεί και είναι θέμα χρόνου να ξανασυμβεί. Άρα, από την εκδήλωση της σημερινής καταστροφής μέχρι την επόμενη, έχει γυρίσει μια κλεψίδρα η οποία περιέχει τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε αφενός να ανακάμψουμε, να αποκριθούμε σε πρώτο χρόνο, να ανακάμψουμε και να αποκαταστήσουμε την
δραστηριότητα της κοινωνίας, αλλά να ετοιμαστούμε ταυτοχρόνως, να ετοιμάσουμε την πρόληψή μας, να μετριάσουμε με θεσμικά και τεχνικά μέτρα την επόμενη άμυνά μας και να ετοιμάσουμε χτίσουμε την ετοιμότητα ώστε να αντιδράσουμε άμεσα και προετοιμασμένα όταν έρθει το επόμενο επικίνδυνο συμβάν. Ας δούμε λίγο. Εδώ είναι η ταξινόμηση των καταστροφών, δεν πρόκειται μόνο για τις ανθρωπογενείς. Γενικά υπάρχει ένας τρόπος να ταξινομήσουμε τις καταστροφές με βάση το γεγονός που προκαλεί την έναυσή τους. Δηλαδή το γενεξιουργό μηχανισμό. Αυτό λοιπόν ή θα οφείλεται σε κάποια φυσική διεργασία, άρα συζητάμε για τις φυσικές καταστροφές, που μπορεί να είναι γεωδυναμικά φαινόμενα, υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, βιολογικοί παράγοντες, μια επιδημία ή αστρονομικά φαινόμενα. Μπορεί να είναι παράγοντες τεχνολογικής ανάπτυξης, δηλαδή μια τεχνολογική αστοχία, μια κατάρρευση, ένα φράγμα που έσπασε, ένα ατύχημα μεταφοράς, το σπάσιμο ενός δικτύου που να προκαλέσει μια μεγάλη καταστροφή, είτε ένας φυσικός κίνδυνος του οποίου η εκδήλωση προκαλεί ένα τεχνολογικό ατύχημα. Και φυσικά, επειδή υπάρχει ταυτοχρόνως το θέμα των συγκρούσεων σε κάθε επίπεδο στον πλανήτη, από την εγκληματικότητα, την τρομοκρατία μέχρι τις διακρατικές συγκρούσεις και τους παγκόσμιους πολέμους, οι επιθετικές ενέργειες χρησιμοποιούν όλη την τεχνολογία που υπάρχει διαθέσιμη με στόχο την καταστροφή, άρα έχουμε και μια μεγάλη κατηγορία εδώ πέρα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία και δεν συμβαίνουν τυχαία τα ατυχήματα και οι εκρήξεις, οι διαρροές και οι καταστροφές, αλλά επί τούτου. Αυτά δεν εξαιρούνται ως καταστροφικά φαινόμενα και έχουν τις ίδιες και περισσότερες και στοχευμένες επιπτώσεις από όλα τα υπόλοιπα. Τελικά όμως οι απώλειες, ανεξαρτήτως από πού βρίσκονται, από πού προέρχονται τα καταστροφικά φαινόμενα, είναι των ίδιων κατηγοριών. Δηλαδή, είπαμε ζωή, περιουσία, περιβάλλον. Άρα έχουμε ανθρώπινες απώλειες, έχουμε οικονομικές επιπτώσεις, διακοπή της λειτουργίας της οικονομίας, καταστροφή στοιχείων οικονομικών, καταστροφή υποδομών, και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο για το αν θα ανακάμψει και πώς μια κοινωνία, αν καταστρέφονται οι υποδομές της, δηλαδή αν έχει την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα, περιβαλλοντική υποβάθμιση διαφόρων φύσεων και τύπων και ανάλογα με το φαινόμενο που τα προκάλεσε, και αυτές μπορεί να οφείλονται είτε σε πρώτο χρόνο από το ίδιο το συμβάν, είτε στις ζημιές που προκάλεσε οποιοδήποτε συμβάν. Και από εκεί και πέρα, αν κλιμακώνονται τα πράγματα, έχουμε κοινωνική αποδιοργάνωση, που σημαίνει διάφορα πράγματα, ας πούμε ληστείες, ταραχές και τα λοιπά, ειδικά στις κοινωνίες που έχουν χαμηλή ικανότητα, λοιμούς και επιδημίες, αν κάτι δεν πάει καλά στο μετακαταστροφικό στάδιο και μας ξεφύγουν παθογόνοι παράγοντες εξαιτίας της έλλειψης παροχής ικανής ίδρυυσης και αποχέτευσης υγειονομικών συνθήκων δηλαδή. Και βέβαια, όταν έχουμε τόσο μεγάλες αστοχίες, έτσι ώστε να μην μπορεί η πληγήσα κοινωνία να ανακάμψει, τότε αρχίζουν και οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι πρόσφυγες κτλ. Θα μείνουμε λίγο για να δούμε τις ταξινομήσεις των φυσικών καταστροφών καταρχάς. Είναι πολυπληθή τα φαινόμενα και έχουν ταξινομηθεί σε οικογένειες. Υπάρχει μια όχι τόσο επιστημονική όσο διαχειριστική αναγκαιότητα να είναι τακτοποιημένα, ας πούμε, τα φαινόμενα σε κατηγορίες και σε ομάδες και σε οικογένειες σε βάσεις δεδομένων, για τον απλούστατο λόγο ότι έτσι μπορούμε να διαχειριστούμε την πληροφορία που μας δείχνει πού είναι αυξημένη, πού είναι μεγαλύτερη η συχνότητα και η ένταση του κάθε είδους φαινομένων, ώστε και σε παγκόσμιο επίπεδο και περιφερειακά και τοπικά να προγραμματίσουμε το σχεδιασμό μας και φυσικά τη δέσμευση κρίσιμων πόρων για την πρόληψη. Δεν μπορεί κανείς σε όλες τις περιοχές του κόσμου με την ίδια ένταση να ασχοληθεί με όλα τα φαινόμενα, άρα είναι χρήσιμο να ξέρει, να έχει μια ιεράρχηση ποια είναι τα πιο σοβαρά και ποια είναι τα πιο συχνά που συμβαίνουν και σε ποιες περιοχές αναπτύσσεται ο κίνδυνος και η υψηλή ιτρωτότητα.
Σε συνδυασμό λοιπόν με αυτά που πάμε παραπάνω, ότι προσπαθούμε μέσω του υπολογισμού της διακινδύνευσης να διαχειριστούμε τα φαινόμενα, είναι κρίσιμο να έχουμε σαφή και ταξινομημένη πληροφόρηση για τα φαινόμενα. Έχουμε λοιπόν εδώ οικογένειες γεωφυσικών, υδρολογικών, μετεωρολογικών, κλιματολογικών, βιολογικών και εξωγήινων φαινομένων που είναι επικίνδυνα, τα οποία περιλαμβάνουν από κατολισθήσεις, σεισμούς, ηφαιστειακή δραστηριότητα και υδρολογικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με πλημμύρες, δράση κυμάτων κτλ., καταιγίδες, ακραίες θερμοκρασίες, τροπικοί κυκλώνες κτλ., κλιματολογικά φαινόμενα όπως οι ξηρασίες και οι πυρκαγιές, και βιολογικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να εξελιχθούν σε καταστροφές, όπως είναι διάφορες ζωονώσεις, επιδημίες στον άνθρωπο, επιδρομές εντόμων κτλ. Και φυσικά φαινόμενα όπως πτώσεις μετεωρητών και άλλων σωμάτων τα οποία μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης και φτάνουν ή δεν φτάνουν μέχρι την επιφάνεια, και ο διαστημικός καιρός που είναι το σύνολο των ακτινοβολιών που εισέρχονται κυρίως από τον ήλιο αλλά όχι μόνο προς τη Γη και ρυθμίζουν και παραμέτρους του κλίματος αλλά και άλλα φαινόμενα που σχετίζονται με την ακτινοβολία και τις ραδιοσυχνότητες κτλ. Και αυτά επιμερίζονται σε όλα τα επιμέρους φαινόμενα τα οποία αναλύονται παρακάτω. Αυτή είναι μια ταξινόμηση εδώ της IRDR, από τις δραστηριότητες των Ηνωμένων Εθνών. Και έχουμε φυσικά και άλλες βάσεις δεδομένων, οι οποίες αναπτύσσονται ανάλογα με το σκοπό του φορέα που τις αναπτύσσει, που μπορεί να είναι ανθρωπιστικός, ασφαλιστικός, διαχειριστικός ενός κράτους κτλ. Και εδώ βλέπουμε μια ακαδημαϊκής προέλευσης και ανθρωπιστικής και ανθρωπιστικού σκοπού βάσης δεδομένων, η MDAT. Και έχουμε πάλι τις βιολογικές, τις γεωφυσικές, τις υδρολογικές, τις μετεωρολογικές και τις κλιματολογικές καταστροφές και τις αντίστοιχες φυσικά υποκατηγορίες και τα φαινόμενα. Παρατηρήστε εδώ ότι οι βιολογικές καταστροφές, και μια και είμαστε εν μέσω της πανδημίας, ταξινομούνται στα φυσικά φαινόμενα. Παρόλα αυτά, θα δείτε άλλες απόψεις οι οποίες γράφουν ότι είναι κοινωνικοί κίνδυνοι, ας πούμε, οι βιολογικές καταστροφές, και ως έτσι ταξινομούνται, παραδείγματος χάρη, στις εκθέσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση, και επειδή συζητάμε και για τις περιβαλλοντικές κρίσεις, εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει και μια σύνδεση των πανδημιών και των συχνότερων ζωονώσεων με τον ανθρώπινο παράγοντα και την εμπλοκή του με τη μείωση της βιοποικιλότητας και τη μείωση του το ανακάτεμα του αστικού χώρου και του αγροτικού χώρου με το φυσικό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν είναι μια εκτίμηση για συνήθιστα φαινόμενα όπως είναι οι πτώσεις μετεωρητών κτλ. Και είναι ένας υπολογισμός διακινδύνευσης σύμφωνα με τις συνήθεις τροχές των σωμάτων που πέφτουν πάνω στον πλανήτη και τις ζώνες στις οποίες αυτά κατανέμονται πιο συχνά σε συνδυασμό και με την πυκνότητα πληθυσμού κτλ. Για τους αστεροειδείς. Εδώ βλέπετε, υπάρχει ένας παγκόσμιος οργανισμός ο οποίος παρακολουθεί, έχει στήσει αυτή, σαν να λέμε, σε όλο τον πλανήτη και παρακολουθεί πάσης φύσεως εκρήξεις. Αυτός έχει αναπτυχθεί για την εφαρμογή, για την παρακολούθηση της εφαρμογής της απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών. Παρόλα αυτά, επειδή παρακολουθεί όλο το φάσμα του ήχου, είναι σε θέση να εντοπίσει και πότε έχουμε πτώσεις μετεωρητών και αστεροειδών και τι έντασης και έκτασης είναι αυτές. Και εδώ βλέπετε αυτό που μοιάζει με νέφος ηλεκτρονίου γύρω από έναν πυρήνα, δεν είναι τίποτα άλλο από τις θέσεις των πλανητών στο εσωτερικό κομμάτι του ηλιακού συστήματος και όλες τις τροχές των σωμάτων που βρίσκονται σε κίνηση στην γειτονιά της Γης και θα μπορούσαν κάποια στιγμή να εμπλακούν σε στενή εγκύτητα με το περιβάλλον το δικό μας. Μπαίνουμε τώρα στο κομμάτι των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να θυμίσουμε ότι έτσι κι αλλιώς κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει διαφόρων τύπων περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πιο φυσικά
Έντονη και πιο ανησυχητική για μας είναι η κατηγορία των επιπτώσεων που σχετίζονται με τη ρύπανση του υγρού και του αέριου περιβάλλοντος, γιατί τα παγκόσμια μέσα διασποράς και ανακατανομής των στοιχείων είναι το νερό και ο αέρας, δηλαδή η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και, και ο υδρολογικός κύκλος. Οπότε κάθε τι που κάνουμε και εκπέμπει ρήπους ή έχει κάποιες επιπτώσεις, αλλαγές στο χημισμό και τα λοιπά, μεταφέρεται τελικά από τον αέρα και το νερό και δεν επηρεάζει μόνο την περιοχή στην οποία συμβαίνει η δραστηριότητα, αλλά μπορεί να καταλήξει σε άλλους χώρους, στο φυσικό περιβάλλον και να αρχίσει να επηρεάζει συστήματα υδάτων, υπόγεια και επιφανειακά, οικοσυστήματα, δάση και όλους τους οργανισμούς που διαβιούν σε αυτή την... στο κάθε περιβάλλον. Είναι σημαντικό λοιπόν να θυμόμαστε αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα επεκταθώ πολύ εδώ γιατί υπάρχουν ξεχωριστά μαθήματα για τις συνήθεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η διαφορά στην περίπτωση των καταστροφών είναι βέβαια η κλίμακα του χρόνου και η ένταση του φαινομένου που θα το δούμε παρακάτω. Θυμίζω κάποια πράγματα ότι σε σχέση με τη ρύπανση πολλές ουσίες έχουν μεγάλη αξία για τον οργανισμό και κάποιες είναι εξαιρετικά τοξικές και έχει καταφέρει με επιτυχία η βιολογία στον πλανήτη μας να τις αποφύγει και να αναπτύσσεται εκεί που δεν βρίσκονται σε αυθονία και να αποφεύγει τον εμπλουτισμό, αλλά παρόλα αυτά η ανθρώπινη δραστηριότητα πια ανακατανέμει αυτά τα στοιχεία γιατί χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη βιομηχανία και την τεχνολογία και μπορεί να τα φέρει σε αυξημένη συγκέντρωση στο ανθρωπογενές, στο φυσικό περιβάλλον, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό από εκεί και πέρα για τις επιπτώσεις. Και εδώ βλέπετε τα πιο σημαντικά τοξικά στοιχεία του περιοδικού πίνακα με κόκκινο, κάδμιο, αρσενικό, μόλυβδο, σιδράργυρο και ραδόνιο, συν πάνω από 10 εκατομμύρια οργανικές ενώσεις που συντίθεται συνεχώς καινούργιες και μπαίνουν και αυτές στο τραπέζι. Εξού και υπάρχει η προσπάθεια της εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης, που σημαίνει ότι αν δεν ξέρουμε μια καινούργια ουσία στις επιπτώσεις στην υγεία και στο φυσικό περιβάλλον, περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι έρευνες για να ξεκινήσουμε να την χρησιμοποιούμε σε μεγάλη κλίμακα, όπως αντιστοίχως γίνεται τώρα με τις κλινικές έρευνες για το εμβόλιο, όπου πρώτα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές για να έχουμε μια εικόνα για τις επιπτώσεις και μετά να το εφαρμόσουμε σε μεγάλη κλίμακα, τη χρήση του. Ο κίνδυνος λοιπόν, ειδικά από τη ρύπανση, είναι να μας διαφύγουν ουσίες οι οποίες δεν βρίσκονται στη φύση και στα οικοσυστήματα σε μεγάλη συγκέντρωση και είναι επικίνδυνες για αυτά και να αρχίσουν να μπαίνουν μέσω της ατμόσφαιρας και του υδάτινου περιβάλλοντος στα οικοσυστήματα που φιλοξενούν τους οργανισμούς και να μπουν είτε από το βένθος είτε από την αναπνοή στην τροφική αλυσίδα και να αρχίσουν μετά να κυκλοφοράνε στους οργανισμούς επηρεάζοντας διάφορα πράγματα που θα δούμε παρακάτω. Να βάλουμε εδώ στο παιχνίδι και την έννοια της περιβαλλοντικής διακινδύνευσης, που είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια φιλοσοφία που λέγαμε πριν για τις καταστροφές, μόνο που είναι μεταφερμένη στην έννοια της προστασίας του περιβάλλοντος. Δηλαδή, έχουμε πηγές κινδύνου οι οποίες πρέπει να ταυτοποιηθούν για να δούμε ποιες είναι οι επικίνδυνες δραστηριότητες και ουσίες κάθε φορά σε κάθε περιοχή, να εκτιμήσουμε ποια είναι η εκτιμόμενη δοσολογία που θα υποστεί ο κάθε αποδέκτης, είτε είναι άνθρωπος, είτε σύστημα, οικοσύστημα και άλλος οργανισμός, και ποια θα είναι η απόκρισή του ανάλογα με αυτή την δοσολογία, σε τι συμβαίνει δηλαδή με αυτόν. Άρα έχουμε την εκτίμηση του κινδύνου και την πιθανότητα δηλαδή να έχουμε τη διαφυγή, και από εκεί και πέρα εκτιμάμε πόσο εκτίθεται το κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος ή ο κάθε οργανισμός σε αυτό τον κίνδυνο και υπολογίζεται ο χαρακτηρισμός της διακινδύνευσης. Η βασική φιλοσοφία πάνω σε αυτό το πράγμα είναι ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε κάθε περίπτωση ρύπανσης από την πηγή της, από εκεί που εκλείεται δηλαδή, τη διαδρομή της, μέσα από ποια συστήματα περνάει και πώς μεταφέρεται
από την πηγή προς άλλες κατευθύνσεις και ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης ή ο ενδιάμεσος αποδέκτης που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή να δούμε την ευαισθησία του και πόσο κινδυνεύει. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα ποτάμι ή μπορεί να είναι το οικοσύστημα ενός ποταμιού ή να είναι τελικά η θάλασσα και το περιβάλλον αυτό που μας ενδιαφέρει ή ο ανθρώπινος πληθυσμός που εκτίθεται σε αυτή την δραστηριότητα. Παραδείγματος χάρη, πέρσι το καλοκαίρι είχαμε ένα ατύχημα πυρκαγιάς σε κάποιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ανακύκλωσης μάλλον, στη Μεταμόρφωση και στον Ασπρόπυργο, όπου αρχίσαν να εκλείονται αέρια στο περιβάλλον, ατελούς καύσης και επικίνδυνα και τοξικά σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό. Οπότε η πηγή ήταν η εστία της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, η διαδρομή ήταν σε πρώτο χρόνο για τα αέρια και τα αερομεταφερόμενα σωματίδια ο καπνός μέσω των ανέμων και οι αποδέκτες φυσικά ήταν οι άνθρωποι και οι υπόλοιποι οργανισμοί στο ευρύτερο περιβάλλον της Βόρειας Αττικής και ανάλογα με το ανεμολόγιο. Θα θυμίσουμε δύο πράγματα από τις συνέπειες της δράσης των ρήπων, γιατί μπορεί να πρόκειται για μια περίπλοκη κατάσταση σε συνδυασμό των πραγμάτων και σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά όμως κάθε ουσία έχει συγκεκριμένη επίδραση στους οργανισμούς και στα οικοσυστήματα και παρεμβαίνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, άρα είναι μελετήσιμη. Οι χημικοί ρήποι λοιπόν έχουν μια δράση που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι φυσικοχημικά και τοξικολογικά χαρακτηριστικά της ουσίας, μέγεθος των σωματιδίων, η συγκέντρωσή τους, ο χρόνος δράσης, δηλαδή πόσο εκτίθεται ο κάθε οργανισμός στην ουσία αυτή και ο τρόπος εισόδου στον οργανισμό. Για τον άνθρωπο έχουμε ενοχλητικές, συνογενετικές, αλλεργικές, δερματικές αντιδράσεις, τοξική επίδραση και ακόμα πιο σοβαρές μεταλλαξογόνες, καρκινογόνες και εμβριοτοξικές. Αυτά εξειδικεύονται σε διάφορες κατηγορίες φαινομένων, όπως είναι απλές ενοχλήσεις στα μάτια, τη μύτη, στο ανώτερο αναπνευστικό, τους πνεύμονες και το δέρμα, δακρύζουν τα μάτια, τρέχει η μύτη μας κτλ. Ή έχουμε φαγούρα. Ίνωση που πρόκειται για υπερπαραγωγή κολαγόνου συστούς και προκαλείται για παράδειγμα από διάφορες μορφές σκόνης, άνθρακα, άσβεστο ή και πυρίτιο στις περιπτώσεις των ηφαιστείων, ας πούμε, ή σε άλλους επαγγελματικούς κινδύνους που προκαλούν πνευμονοκονίωση. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά αλλεργιογόνα, είτε φυσικά είτε ανθρωπογενούς προέλευσης, που μπορούν να εισέλθουν στον οργανισμό με την αναπνοή, με την τροφή ή απλά με την επαφή. Υπάρχει η κατηγορία των δερματικών ασθενειών και από εκεί και πέρα πηγαίνουμε στα τοξικά, τα οποία είναι δηλητήρια δηλαδή για τον οργανισμό μας, που προκαλούν τα συμπτώματα της δηλητηρίασης είτε σε οξία είτε σε χρόνια μορφή. Οι μεταλλάξεις είναι μοριακές αλλαγές σε γονιδιακό επίπεδο που κληρονομούνται στις επόμενες γενιές, άρα έχουμε μακροχρόνιες επιπτώσεις και έχουν παρατηρηθεί πολλές σε ζώα, σε φυτά και στον άνθρωπο. Πρόκειται για διαδικασία που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς στη φύση, αλλά υπάρχουν ουσίες μεταλλαξογόνες οι οποίες επιταχύνουν προς κάποια κατεύθυνση αυτές τις διεργασίες. Και σε σχέση με τα καρκινογόνα υπάρχουν ουσίες που παράγει ο ίδιος ο οργανισμός και είναι τα ενδογενή καρκινογόνα, παραδείγματος χάρη κάποιες ορμόνες, η βιταμίνη D2, η χοληστερόλη κτλ. Και τα εξωγενή καρκινογόνα που είναι παράγοντες που βρίσκονται στο περιβάλλον, χημικές ουσίες, φυσικοί παράγοντες, ακτινοβολίες ή βακτήρια και παράσιτα και συνδυασμός αυτών που μπορούν να προσβάλλουν και να προκαλέσουν καρκινογενέσεις. Τώρα, η τοξική δράση έχει ως εξής. Συμβαίνει μια δηλητηρία στον οργανισμό με την απευθείας αλληλεπίδραση τοξικής ουσίας με τον οργανισμό όταν η δοσολογία είναι μεγαλύτερη από μια συγκεκριμένη ποσότητα. Μπορεί να αποδειχθεί τοξική δηλαδή μια ουσία που κατά τα άλλα είναι απαραίτητη στον οργανισμό, απλά βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση από αυτή που χρειαζόμαστε. Μπορεί να εισέλθει μια τοξική ουσία με την εισπνοή, με την κατάποση ή την επαφή με το δέρμα και από εκεί και πέρα οι τοξικές ουσίες όταν έρθουν σε επαφή με το κύτταρο του οργανισμού κάνουν ζημιά σε αυτό το επίπεδο, από το κυταρικό επίπεδο δηλαδή, αλλοιώνουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του κυτοπλάσματος
και καταστρέφουν τις μεμβράνες των οργανιδίων μέσα στο κύτταρο, αλλάζουν τις χημικές αντιδράσεις και καταστρέφουν τις ομαλές συνθήκες λειτουργίας των πρωτεϊνών. Άρα λοιπόν διαταράσσεται η ισορροπία του οργανισμού ακόμα και από το μοριακό επίπεδο και γι' αυτό είναι τόσο έντονα και καμιά φορά θανατηφόρα τα συμπτώματα. Τα ένζημα είναι μια πολύ ευαίσθητη κατηγορία γιατί είναι οι βιοκαταλύτες των κυττάρων. Συνδέονται με κρίσιμες λειτουργίες του οργανισμού, ανοιγοκλίνουν δηλαδή τις αντιδράσεις μέσα στον οργανισμό μας και η δηλητηρίαση των ενζήμων μπορεί να είναι θανάσιμη. Καταστολή των ενζήμων μπορεί να είναι τοξικές ουσίες όπως τα τοξικά μέταλλα που είδαμε προηγουμένως, δηλαδή χαλκός, άργυρος, υδράργυρος και μόλυβδος, και κάποιες ειδικές ουσίες όπως και ανίδια, υδρόθιο, αμίδια και μονοξίδιο του άνθρακα που δρούν στα μέταλλα. Και από εκεί και πέρα μπορεί μια τοξική ουσία που θα εισέλθει στον οργανισμό είτε να αποβληθεί όπως είναι, είτε να αποθηκευτεί στους ιστούς μας, είτε να διασπαστεί σε απλούστερες ουσίες μέσα από το μεταβολισμό. Υπάρχουν λοιπόν ουσίες οι οποίες είναι απαραίτητες για τον οργανισμό μας σε κάποια συγκέντρωση και για κάποια συγκέντρωση και κάτω υπάρχει ανεπάρκεια και έχουμε επιπτώσεις στην υγεία μας και κάποια συγκέντρωση και πάνω έχουμε δηλητηρίαση και ενδεχομένως και θάνατο, ενώ άλλες ουσίες που δεν είναι απαραίτητες και δεν επηρεάζουν σε χαμηλές συγκεντρώσεις, από κάποια συγκέντρωση και πάνω έχουν ακόμα και θανατηφόρα αποτελέσματα. Εδώ είναι η λειτουργία του κυττάρου και σε αυτό εδώ το μικροσκοπικό εργοστάσιο μπαίνει μια τοξική ουσία και καταστρέφει τις μεμβράνες, τη λειτουργία των οργανιδίων και ακόμα και σε χημικό επίπεδο παρεμβαίνει στην δημιουργία και στη λειτουργία των πρωτεϊνών. Ένα επίπεδο πιο πάνω, δηλαδή σε επίπεδο οικοσυστήματος, έχουμε, δηλαδή πιο μακροσκοπικά, φεύγουμε από τον μοναδικό οργανισμό, έχουμε τη λεγόμενη οικοτοξική δράση. Οπότε η χημική ουσία προκαλεί ζημιά σε ένα οικοσύστημα. Αυτό τι σημαίνει, ότι μπορεί να μεταβάλει τη συνολική ποσότητα, τη βιομάζα δηλαδή του οικοσυστήματος, να μπορεί να υποστηρίξει περισσότερο ή λιγότερο πληθυσμό πια, ή να αλλάξει την αναλογία των οργανισμών μεταξύ τους, γιατί χτυπάει ένα πληθυσμό ο οποίος βρισκόταν σε ισορροπία με κάποιους άλλους και μειώνεται αυτός και αυξάνονται κάποιοι άλλοι και καταλαμβάνουν το ζωτικό του χώρο. Η βιοανασταλτική δράση, που είναι μια κατηγορία, οδηγεί στη μείωση της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης των οργανισμών και αυξάνεται η θνησιμότητα, ενώ από την άλλη μεριά το ανάποδο, η βιοενισχυτική δράση, δηλαδή ο ευστροφισμός, μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβής για το οικοσύστημα. Γιατί αυξάνεται πολύ ένας πληθυσμός σε σχέση με κάτι άλλο, καταναλώνει περισσότερος από τους πόρους του οικοσυστήματος και δημιουργεί άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, η αυξημένη παρουσία λιπασμάτων, των υπολοιμάτων από τα λιπάσματα στο νερό, ευνοεί στο υδάτινο περιβάλλον την ανάπτυξη των χλωροφυκών. Και από εκεί και πέρα μπορεί να έχουμε αυτό που λέμε algal bloom, δηλαδή να αυξηθούν αυτά πάρα πολύ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι όταν αρχίσουν και πεθαίνουν και πέφτουν προς το βυθό και αποσυντίθεται, καταναλώνουν όλο το οξυγόνο και παθαίνουν τα ψάρια ασφυξία. Δηλαδή αυξάνεται πολύ ένας πληθυσμός, αυξάνονται οι βιοαπικοδομητές, καταναλώνεται το οξυγόνο και υπάρχει λιγότερο διαλυμένο οξυγόνο για τα μακρόβια πια. Από εκεί και πέρα η συνάρτηση μεταξύ της συγκέντρωσης και των συνεπειών ενός ρήπου, η σχέση μάλλον είναι μια συνάρτηση της χημικής σταθερότητας του ρήπου, κατά πόσο δηλαδή παραμένει ο ίδιος βρισκόμενος σε αυτό το περιβάλλον και δεν διασπάται κτλ., της κινητικότητάς του και της βιοσυγκέντρωσής του τελικά στην τροφική αλυσίδα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε αν η ουσία παραμένει αναλύωτη στο σύστημα ή αν διασπάται σε απλούστερα συστατικά, άρα έχουμε τους βιοδιασπόμενους ρήπους και τους βιοανθεκτικούς. Οι βιοδιασπόμενοι έχετε ακούσει τώρα που προσπαθούμε να αντικαταστήσουμε όλες τις πλαστικές σακούλες με βιοδιασπόμενες για να μην παραμένουν στο σύστημα, γιατί αλλιώς που καταλήγουν στο βένθος και στην υλή του βυθού ή σε όρηση στο υδάτινο περιβάλλον, όπως είναι η τοξική ρήπη, η βαρέα μέταλλα και ζυζανιοκτώνα, αλλά και τα μικροπλαστικά τα οποία δεν είναι βιοδιασπόμενα και καταλήγουν τελικά στην τροφική αλυσίδα και αποθηκεύονται στους ιστούς των οργανισμών, αν δεν αποβληθούν με τον μεταβολισμό.
Από εκεί και πέρα, η διάσπαση μιας ουσίας μπορεί να γίνεται με χημικό, με φωτοχημικό ή με βιολογικό τρόπο και συνήθως τα τελικά προϊόντα είναι ανόργανες ουσίες. Οι ενώσεις των βαρέων μετάλλων και των μεταλλοειδών, καθώς και κάποιες οργανικές ενώσεις, διατηρούν υψηλή τοξικότητα για μεγάλες χρονικές περιόδους, άρα είναι πολύ σημαντικό να μην μας διαφύγουν στο περιβάλλον, να μην συγκεντρωθούν σε μεγάλη συγκέντρωση σε κάποιο περιβάλλον. Ξαναλέμε εδώ ότι σημαντικότερος αποδέκτης ρήπων και ταυτόχρονα μέσους διάχυσης και διασποράς τους, αλλά και αρέωσής τους, είναι το νερό. Δηλαδή η δίαιτα του νερού, η υδρολογία, ρυθμίζει και αυτή την μεταφορά, την παραμονή και τα λοιπά των ρήπων στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα τώρα μπορεί να έχουμε συνδυαστική δράση των ρήπων, επειδή δεν υπάρχει μόνο μία δραστηριότητα και μόνο ένα είδος ρήπανσης. Συγκεντρώνονται στο ίδιο περιβάλλον ρήποι από ετερόκλητες ουσίες, δηλαδή, από διαφορετικές ρηπογόνες δραστηριότητες, και αυτές μπορεί να είναι αδιάφορες μεταξύ τους, δηλαδή να μην υπάρχουν αντιδράσεις, ή μπορεί να προκαλούν αθρηστικές ή ανταγωνιστικές επιπτώσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε συνέργεια μεταξύ των στο συνδυασμό κάποιων ρήπων. Οι ουσίες, δηλαδή, συνδυαστικά έχουν ως συνέπεια το άθροισμα των συνεπειών που θα έχει κάθε μια ουσία από μόνη της, ή να δρουν ανταγωνιστικά, οπότε η καθεμιά μετριάζει λίγο τις συνέπειες της άλλης. Έχει σημασία η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η υγρασία και οι υπόλοιπες φυσικές συνθήκες. Η μεταλλαξογόνος δράση συνδέεται πλέον με το χρωμοσωμικό επίπεδο, δηλαδή με το γενετικό υλικό των οργανισμών, και από εκεί και πέρα προκύπτουν χρωμοσωμικές και γενετικές ανομαλίες, και έχει αποδειχθεί η σχέση πολλών κατηγοριών ρήπων, ειδικά με παιδικές ασθένειες και θνησιμότητα, εξαιτίας μεταλλάξεων στο DNA, και ο καρκίνος και τα αυτοάνωσα νοσήματα, όπως και η εμβριακή θνησιμότητα και κάποιες εκγενετής αναπηρίες, συνδέονται ακριβώς με κάποιες μεταλλάξεις σε συγκεκριμένα γονίδια. Η καρκινογόνος δράση τώρα είναι αποδεδειγμένη για πλήθος ουσιών, και το 70% των καρκίνων αποδίδεται πλέον σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε ρήπους δηλαδή που βρίσκονται στο περιβάλλον που διαβιώνουμε. Οι πόλεις έχουν αυξημένη συμμετοχή σε αυτό, αλλά και ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες ή επαγγελματικά περιβάλλοντα, παραδείγματος χάρη εκεί που χρησιμοποιούνται καρκινογόνα φυτοφάρμακα χωρίς προστασία υποφέρουν οι αγρότες, ή κάποιες κατηγορίες επαγγελματικές που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους ρήπους λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας, συνδέονται με επαγγελματικές, ας πούμε, νόσους και ασθένειες. Αυτά παρενθετικά σε σχέση με τη σημασία της ρήπανσης για το περιβάλλον, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε σε ποιους μηχανισμούς καταλήγουν τα φαινόμενα που χαρακτηρίζουμε ως ρήπανση του περιβάλλοντος. Ξαναλέω ότι δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, αλλά πρόκειται για συγκεκριμένα πράγματα που συμβαίνουν στο περιβάλλον από τη στιγμή της απελευθέρωσης του ρήπου και μετά. Και η διαφορά τώρα για την περίπτωση που εξετάζουμε εδώ, δηλαδή για τις περιπτώσεις των καταστροφών, είναι ότι δεν είμαστε στη συνήθη κατάσταση όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είναι ρυθμισμένες από μια ρουτίνα και μια παρακολούθηση οι ρηπογόνες δραστηριότητες, άρα προφταίνουμε να κάνουμε και τις διαδικασίες του βιολογικού καθαρισμού, του φιλτραρίσματος και τα λοιπά, της ελεγχόμενης καύσης και ούτω καθεξής, της υγειονομικής διάθεσης, της αποστήρωσης κτλ. Εδώ συζητάμε για τις περιπτώσεις των καταστροφών, όπου μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίνεται άναρχη έκκληση πάσης φύσεως ουσιών ή καύση και διάθεση σε οποιοδήποτε περιβάλλον, σε μεγάλες ποσότητες και χωρίς κανένα έλεγχο. Άρα λοιπόν είναι διαφορά κλίμακας και έντασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που δεν είναι μόνο η ρήπανση, είναι και άλλες που θα δούμε, αλλά
είναι διαφορά κλίμακας. Και σε καταστάσεις καταστροφής, ξαναθυμίζω ότι οι προτεραιότητές μας είναι να σώσουμε σε πρώτο χρόνο ζωή και περιουσία, που σημαίνει ότι τα περιβαλλοντικά θέματα μπορεί πολλές φορές να καθυστερήσουν να αντιμετωπιστούν. Θα δούμε μερικές περιπτώσεις ανθρωπογενών καταστροφών, δηλαδή φαινομένων που σχετίζονται, που γίνονται εξ αφορμής της ανθρώπινης δραστηριότητας. Βλέπετε εδώ μερικά χαρακτηριστικά αποτελέσματα, μερικά χαρακτηριστικά φαινόμενα. Συζητήσαμε πιο πριν για αυτό το πλέγμα εδώ των γενεσιουργών αιτίων και των επιπτώσεων και ουσιαστικά συζητάμε τώρα για αυτό το κομμάτι εδώ της τεχνολογικής ανάπτυξης και των επιθετικών ενεργειών, των οποίων οι αστοχίες ή τα αποτελέσματα έχει ως επακόλουθο τις περιβαλλοντικές καταστροφικά φαινόμενα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα δούμε στη συνέχεια. Εδώ έχουμε την περίπτωση ενός ατυχήματος μεταφοράς και διαρροής πετρελαίου. Ένα τρένο ήταν σταθμευμένο με 70 βαγόνια πετρέλαιο σε ένα χωριό του Κεμπέκ στον Καναδά. Κάποια στιγμή σε μια κατοφέρεια, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο κάποιου ανθρώπινου λάθους ή τεχνικής αστοχίας μέσα στη νύχτα λυθήκανε τα φρένα του και άρχισε να κατηφορίζει προς το χωριό. Ανέπτυξε τεράστια ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα και μπαίνοντας σε μια στροφή εκτροχιάστηκε και από εκεί και πέρα από τις συγκρούσεις των βαγονιών μεταξύ τους έγινε διαρροή και έναψη πυρκαγιάς, έγινε μια τεράστια έκρηξη και αρχίσανε να διαρρέουν στην κατοφέρεια εδώ προς την πόλη φλεγόμενες και μη φλεγόμενες ποσότητες πετρελαίου, οι οποίες μπήκανε σε όλο το οδικό δίκτυο της πόλης για να καταλήξουν στη λίμνη και ταυτοχρόνως βέβαια μπήκανε και σε υπονόμους σπίτια κτλ. Και είχαμε θύματα και πολύχρονες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο στο αστικό περιβάλλον όσο και στη λίμνη. Άλλο παράδειγμα είναι το κολοσιαίο ατύχημα του Deepwater Horizon, της πλατφόρμας ανόρυξης πετρελαίου της BP στον κόλπο του Μεξικού το 2010. Εδώ για καθαρά λόγους αμέλειας και κακώς νοούμενης οικονομίας χρόνου και πόρων συνέβη ένα ατύχημα στη στήλη της διάτρησης, μάλλον στη σφράγιση της στήλης της διάτρησης. Είχαμε διαρροή αερίου και πετρελαίου και ανάφλεξη, εξεράγει η πλατφόρμα και ταυτόχρονα καταστράφηκε η στήλη αυτή και άρχισε να βγαίνει από τον πυθμένα του ωκεανού, του κόλπου του Μεξικού, πετρέλαιο από την τρύπα της γεώτρησης, γιατί βρίσκεται υποπίεση αυτό, έρχεται με φυσική ροή δηλαδή προς τα πάνω, άρχισε να βγαίνει πετρέλαιο μέσα στη θαλάσσια μάζα. Επλήγησαν φυσικά, εδώ βλέπετε ένα κομμάτι της πετρελαιοκοιλίδας που σχηματίστηκε, μιλάμε για διαρροή συνολικά μέσα σε κάποιους μήνες πάνω από 4 εκατομμύρια βαρέλια. Οικολογική καταστροφή σε όλο το κομμάτι εδώ το γειτονικό του κόλπου του Μεξικού και πολύ περισσότερο στις ακτές της Λουιζιάννα, στην πολύ παθηναία Ορλεάνη εδώ πέρα, όπου φτάσανε περίπου 500.000 βαρέλια. Οικονομική ζημιά δισεκατομμυρίων, γιατί καταστράφηκαν εδώ οι ψαράδες οι οποίοι ζούσαν από αυτή την περιοχή και μια τεράστια επιχείρηση που έπρεπε να στηθεί πρώτον για να παρατηρήσει και να παρακολουθήσει, δεύτερον για να περιορίσει τη ρήπανση, να σταματήσει φυσικά τη διαρροή και μετά να παρακολουθήσει την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τη φυσική του ανάκαμψη, γιατί δεν είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή τη κλίμακα τις ζημιές. Οπότε από τα θαλάσσια φράγματα και την εφαρμογή απορρυπαντικών
στην επιφάνεια και στο βάθος, μέχρι ένα σωρό υδροχημικές και βιολογικές έρευνες έγιναν εδώ πέρα μέσα ως μέρος των επιχειρήσεων της περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Και η δικαστική διαμάχη έχει φτάσει ήδη πάνω από τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια από πλευράς της BP, αποζημιώσεις δηλαδή, και δεν ξέρω αν έχει κλείσει και τελείως η υπόθεση ακόμα. Εδώ βλέπετε μια σύγκριση του ατυχήματος αυτού, του Deepwater Horizon, με τον Γκρίζο, με την έκταση του προηγούμενου ορόσημου στις διαρροές σε θαλάσσιο περιβάλλον από τάνκερ αυτή τη φορά, το πολύ γνωστό Exxon Valdez στη δεκαετία του 70. Εκεί βλέπετε 30 εκατομμύρια γαλόνια το Exxon Valdez, 166 το σπίλ του Deepwater Horizon. Και η εμπειρία της παρακολούθησης της αποκατάστασης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εδώ από το Deepwater Horizon δείχνει και το τι θα ακολουθήσει στο μέλλον στην αντίστοιχη περιοχή που έγινε το ατύχημα του Exxon Valdez, μάλλον, συγγνώμη, δείχνει το αντίστοιχο μέλλον για την περιοχή του Deepwater Horizon. Γιατί εδώ παρακολουθούνται πλέον συστηματικά όλα τα υδρόβια είδη της περιοχής που βρίσκονταν εκεί, για τα οποία μπορεί να υπήρχαν ή να μην υπήρχαν μελέτες για την κατανομή τους στα οικοσυστήματα και για τη διαβίωσή τους. Πάντως τώρα παρακολουθούνται, και από εκεί και πέρα μπορεί να παρακολουθήσει κανείς ποια από τα είδη έχουν ανακάμψει πλήρως στα οικοσυστήματα της περιοχής, ποια είναι ακόμα υπό ανάκαμψη οι πληθυσμοί τους και ποια δεν φαίνεται να έχουν αποκατασταθεί, δηλαδή έχουν καταλήψει την περιοχή και δεν διαβιούν πλέον εκεί ή δεν έχουμε στοιχεία για αυτά. Άρα λοιπόν αυτού του είδους οι διαρροές, πέρα από τις επιπτώσεις σε αυτούς καθ' αυτούς τους οργανισμούς την περίοδο που γίνεται το ατύχημα, έχουν τις μακροχρόνιες επιπτώσεις στη δραστική αλλαγή της λειτουργίας των οικοσυστημάτων και στη μείωση της βιοποικιλότητας με ό,τι συνέπειες μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Ένα τεχνολογικό ατύχημα επίσης ορόσημο στην σύγχρονη ιστορία της βιομηχανίας και της διαχείρισης καταστροφών είναι η διαρροή MIC ενός κυανιδίου, δηλαδή, στο εργοστάσιο της Union Carbide στο Μποπάλ της Ινδίας το 1984. Εκεί είχαμε ένα άθροισμα ανθρωπογενών και φυσικών παραγόντων που έπαιξαν ρόλο. Σε πρώτη φάση είχαμε την κακή τήρηση ή την καταστρατήγηση πολλών κανόνων ασφαλείας στην ίδια τη λειτουργία του εργοστασίου. Είχαμε παντελή έλλειψη κάθε έννοιας πολιτικής προστασίας, ετοιμότητας και ειδοποίηση του πληθυσμού αν κάτι πήγαινε στραβά. Και είχαμε και μία συνθήκη πληθυσμού ο οποίος δεν είχε δυνατότητα να πληροφορηθεί, ταυτοχρόνως ήταν νύχτα και ταυτοχρόνως επρόκειτο για ένα λεκανοπέδιο, στο οποίο, όπως συμβαίνει και στο δικό μας εδώ της Αθήνας, είναι συχνό το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής τη νύχτα, που σημαίνει ότι ο αέρας του λεκανοπεδίου παγιδεύεται από ψυχρές μάζες κατά τη διάρκεια της νύχτας, άρα η διαρροή ενός ρήπου σε αυτό το χρονικό σημείο γίνεται υπό συνθήκες παραμονής του ρήπου στην ατμόσφαιρα και όχι διασποράς του σε ανώτερα μέρη και σε άλλες περιοχές. Οπότε έγινε εδώ το ατύχημα, διέρευσε αυτό το αέριο, το MIC, στη διάρκεια της νύχτας, και από εκεί και πέρα είχαμε επιτόπου 2.000 νεκρούς και 1.500 τις αμέσως επόμενες μέρες, πάρα πολλές αναπηρίες, τυφλώσεις και τα λοιπά. Φύγανε και ενώσαν την περιοχή άναρχα 400.000 άνθρωποι, και η αμαρτία εντός αγωγικών είναι ότι εδώ θα μπορούσε με ένα απλό μήνυμα, αν υπήρχε δυνατότητα να μεταδοθεί και να φτάσει στους κατοίκους μέσω του ραδιοφώνου ή μέσω συνεργείων που θα της αστυνομίας ή της πολιτικής προστασίας, να τους δώσουν κάποιες απλές οδηγίες, να καλύψουν το πρόσωπό τους με ένα υγρό μαντίλι, να κλείσουν καλά τα παράθυρα και τις πόρτες και να τα σφραγίσουν και να παραμείνουν
στο πάτωμα του σπιτιού τους. Τα είχαμε γλιτώσει πολλούς από τους θανάτους και φυσικά τον επακόλουθο πανικό και τα επιπρόσθετα θύματα. Και αυτή η ιστορία πήγε πάρα πολύ άσχημα από άποψη δικαστικής διαμάχης και τα λοιπά, και φυσικά δεν υπάρχει τρόπος αποζημίωσης των θυμάτων. Και πολύ περισσότερο που πρόκειται για μια περιοχή του αναπτυσσόμενου κόσμου, στην οποία είναι χαλαρή ή ήταν τουλάχιστον τότε χαλαρή η επιφανειακή, η περιβαλλοντική νομοθεσία και οι υποδομές της πολιτικής προστασίας. Άλλο ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας και ειδικά του 21ου αιώνα που άλλαξε σε πολλά επίπεδα τον κόσμο ήταν η επίθεση στους δίδυμους πύργους από δύο αεροπλάνα τα οποία κατέλαβαν τρομοκράτες την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 στο World Trade Center της Νέας Υόρκης. Εκεί είχαμε σχεδόν 3.000 θύματα επιτόπου, αλλά τα θύματα από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του χτυπήματος εξακολουθούν να αθροίζονται. Τι συνέβη εκεί? Τα δύο αεροπλάνα που έπεσαν στους δίδυμους πύργους είχαν ως αποτέλεσμα την πυρκαγιά στους ψηλούς ορόφους και από εκεί και πέρα τη θέρμανση του σκελετού των ουρανοξυστών και την τελική κατάρρευσή τους. Καταπλακώθηκαν τα συντρίμμια και φυσικά και όσοι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να εκενώσουν, καταπλακώθηκαν από τα συντρίμμια και συνέχισε να καίει σαν μια υψικάμινος αυτό το συνοθήλευμα υλικών, ενώ ταυτόχρονα είχαμε μεγάλη διασπορά της σκόνης που προκλήθηκε από τα συντρίμμια, των καπνών κτλ. Σε όλη την γύρω περιοχή. Και ακόμα και στις εργασίες αποκατάστασης ξανααναδεύθηκε αυτό το υλικό και υπήρξαν καινούργια σύννεφα σκόνης από την μεταφορά του και τη φόρτωσή του για την μεταφορά σε χώρους διάθεσης. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τη χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε σε σχέση με το τραγικό συμβάν, σε σχέση με το τρομοκρατικό χτύπημα, είχαμε και διαφορετικού είδους διασπορά διαφορετικού είδους ρήπου και επικίνδυνων ουσιών, όπως αμίαντου ας πούμε, στο περιβάλλον. Γίνανε διάφορες μελέτες και έρευνες εκείνη την περίοδο για να διαπιστώνεται το επίπεδο της ρήπανσης στην ευρύτερη περιοχή και στη στενή του Μανχάταν και να ληφθούν τα σχετικά μέτρα, αλλά παρόλα αυτά η τήρηση της τάξης και η καταστολή ας πούμε, του πανικού επέβαλε μια τακτική καταστροφική για την υγεία εκείνες τις μέρες, γιατί λεγόταν ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την υγεία του πληθυσμού και των συνεργείων. Παρόλα αυτά, οι επιπτώσεις είναι τεράστιες, ειδικά στους responders, δηλαδή πυροσβέστες, υγειονομικό προσωπικό, εργάτες, προσωπικό πολιτικής προστασίας, αστυνομία κτλ. Που επενέβησαν εκεί. Εδώ μπορεί να δει κανείς, γίνανε πτήσεις με θερμογραφήματα που δείχνουν επί πόσες μέρες καιγότανε το υλικό κάτω από τα συντρίμμια. Και ταυτοχρόνως έγινε και φασματογραφία από αέρος που δείχνει τι υλικά και τι είδους σκόνη είχε επικαθίσει τουλάχιστον στις ανοιχτές επιφάνειες, στις εξωτερικές επιφάνειες δηλαδή του Μανχάταν εκείνη την περίοδο, για να μην μιλήσουμε για όλες τις εσωτερικές για όλους τους εσωτερικούς χώρους και τους ανθρώπους που δέχτηκαν απευθείας τη σκόνη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι περίπου 500.000 άνθρωποι εκτέθηκαν σε αυτή τη ρήπανση. Πεθάνανε 204 μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Εξακολουθούν, ξαναλέω, οι αυξημένοι καρκίνοι, νόσοι του αναπνευστικού κτλ. Μετά από τόσα χρόνια. Αυξήθηκαν 20% οι διαγνώσεις καρκίνου στους πυροσβέστες εκείνης της περίοδου, με τις σχετικές συνέπειες ασφαλιστικές, οικονομικές κτλ. Και φυσικά στις οικογένειες όλων των
ανθρώπων. Άλλο ατύχημα ορόσημο, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο μέχρι τη Φουκουσίμα, ήταν το ατύχημα στο Τσερνομπίλ. Εδώ βλέπετε πόσο επηρέασε η ατμοσφαιρική κυκλοφορία, αυτό είναι το σημείο 0, ας πούμε, του εργοστασίου, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την κίνηση των αερίων μαζών εκείνες τις μέρες, διασπυρόταν το ραδιενεργό νέφος πάνω από την Ευρώπη, και τελικά μέσω των κατακρημνισμάτων, της βροχής δηλαδή, του χιονιού κτλ., έπεφτε πάνω σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα είχαμε ορατές επιπτώσεις από αυτή την ρήπανση. Είναι χαρακτηριστικό ότι επειδή υπήρχε περιορισμένη πληροφόρηση εκείνη την εποχή από το επίσημο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε πρώτα αντιληπτή η ραδιενέργεια στη Σκανδιναβία και μετά αναγκαστήκαν να παραδεχτούν ότι στην Ουκρανία υπήρξε αυτό το ατύχημα. Εδώ έχουμε λοιπόν κιλομπεκερέλα, ένα τετραγωνικό μέτρο διασποράς, δηλαδή ραδιενέργεια στην Ευρώπη, η οποία φυσικά μπαίνει σε διάφορους, με διάφορους τρόπους τα ραδιενεργά στοιχεία μπαίνουν στο υδάτινο, στο αέριο περιβάλλον και στο έδαφος, για να αρχίσουν να συσσωρεύονται τελικά στα φυτά και στους οργανισμούς του θαλάσσιου και του χερσαίου περιβάλλοντος, και να μπουν στην τροφική αλυσίδα και να καταλήξουν και στον άνθρωπο. Και μπορεί να θυμούνται οι παλιότεροι, αλλά το λέμε και τώρα, ότι κάθε μέρα από εκείνο το σημείο και μετά υπήρχε συστηματική δειγματοληψία πάσης φύσεως νοπών και συσκευασμένων τροφίμων, και έρευνα της ραδιενέργειας, του επιπέδου της ραδιενέργειά τους από τα εργαστήρια του Δημόκρητου εδώ του Ινστιτούτου, για να διαπιστωθεί τυχόν αυξημένη επίδραση. Οι δραστηριότητες τώρα των μεταλλίων είναι πολύ ισχυρά ρηπογόνες, καθώς προσπαθούμε εμείς να πάρουμε από τη φύση κάποιο πολύτιμο για μας μέταλλο, και με διεργασίες οι οποίες είναι πολύ ρηπογόνες, να καταφέρουμε να το εμπλουτίσουμε και να το φέρουμε στην καθαρή του μορφή για να το εκμεταλλευτούμε. Είτε πρόκειται για το χαλκό, για το χρυσό, για το ασίμι κτλ. Αυτό σημαίνει ότι μία σειρά από λάδια, σκόνες, χώματα και νερό επιβαρημένα με τοξική λάσπη συσσωρεύονται τελικά σε αυτό που λέμε δεξαμενές καθίζησης, σε φράγματα κατάντι της περιοχής που είναι τα μεταλλεία μας, τα οποία όμως κάποιες φορές, ειδικά αν παραβιάσουμε κάποιους κανόνες ασφαλείας και σταθερότητας των φραγμάτων, ή αν κάποιο τυχαίο έντονο υδρομετεωρολογικό γεγονός φέρει αυξημένη πίεση σε αυτό το σύστημα, τότε μπορεί να σπάσει αυτό το φράγμα και χιλιάδες ή εκατομμύρια τόνοι να μπουν στο υδρογραφικό δίκτυο και να πάνε παρακάτω και να πλήξουν με δύο τρόπους τις περιοχές. Ο ένας τρόπος είναι ο ίδιος ο όγκος της πλημμύρας και της λάσπης, με την έννοια του ξαφνικού κύματος που σαρώνει ό,τι βρει στο διάβα του, γιατί έχει τεράστια καταστροφική δύναμη. Και ο άλλος τρόπος είναι η τοξική λάσπη που αποτίθεται ή αιωρείται στο υδάτινο και στο χερσαίο περιβάλλον από εκεί και κάτω. Εδώ έχουμε το φράγμα Φουντάο στην περιοχή των ορυχείων Μαριάννα στη Βραζιλία. Το 2015 είχαμε μια τέτοιου τύπου αστοχία. Επαναλήφθηκε σε άλλη περιοχή το 2019 τέτοιου είδους ατύχημα. Και είχαμε 60 εκατομμύρια κυβικά τοξικής λάσπης που μπήκανε σε δύο ποτάμια. Το pH, για να καταλάβετε αυτής της μάζας, είναι 1,5 με 3,5, δηλαδή πολύ έξω από τα φυσικά όρια των υδάτινων συστημάτων και του εδάφους και τα λοιπά. Συνεπώς είχαμε επιπτώσεις στο νερό, τον αέρα, το έδαφος, στους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Άμεσα 19 νεκρούς και καταστροφή ενός χωριού μέσα σε 9 λεπτά, άρα 0 πιθανότητα αντίδρασης, και τελική απόθεση τοξικών αποβλήτων στον ωκεανό του Ατλαντικού μετά από 19 μέρες. Δείτε εδώ τα δύο πράγματα που λέγαμε, πώς ξυρίζει τα πάντα στο πέρασμά του μέχρι το ύψος του κύματος αυτό το χερσαίο τσουνάμι, θα λέγαμε, αυτή η ξαφνική πλημμύρα,
και πώς καταλήγει τελικά στις εκβολές του ποταμού αυτή η λάσπη, η οποία είναι με αναρρεωμένη πια και με άλλα υλικά που έχει παρασύρει στο διάβα της, αλλά η πρώτη της ύλη είναι ένα τοξικό υλικό με πολύ χαμηλό pH και εμπλουτισμένο και σε βαρέα μέταλλα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι η πολεμική βιομηχανία και ο πόλεμος αυτός καθ' αυτός. Αυτός είναι ένας κύκλος εντός εισαγωγικών δραστηριοτήτων, έτσι, που σημαίνει ότι όλες οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανίας, της εκάστοτε βιομηχανίας, υπάρχουν και στην περίπτωση της παραγωγής όπλων και επιθετικών συστημάτων, συν τις δοκιμές αυτών των συστημάτων, δηλαδή ασφαλείς μεν, αλλά δοκιμές εκρήξεων, βολές, πυρηνικές δοκιμές παλιότερα κτλ. Συν, κατά το ενδεχόμενο της χρήσης τους, τις ίδιες καταστροφικές συνέπειες της χρήσης αυτών των μηχανισμών. Οπότε, και στο επίπεδο των προετοιμασιών που προϋποθέτει μια πολεμική μηχανή και κατά το στάδιο του πολέμου, αλλά και μετά τον πόλεμο, έχουμε μια σειρά από πολλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, είτε σε τοπικό, είτε σε περιφερειακό, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία των όπλων και των μέσων που χρησιμοποιούνται και φυσικά ανάλογα και με την έκταση της σύραξης γεωγραφικά πια. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη χρήση του ζυζανιοκτώνου Azan Orange στο Βιετνάμ κατά τον πόλεμο των Αμερικανών με το Βιετνάμ. Αυτό ήταν ουσιαστικά μια ουσία η οποία βοηθούσε στην αποψήλωση της περιοχής για να βοηθήσει, μάλλον για να αποτρέψει τους Βιετκόνγκ από τον ακρύβονται στη ζούγκλα. Φυσικά αυτό είναι ένα δηλητήριο. Πήρε δεκαετίες μέχρι να παραδεχτεί επισήμως το Αμερικανικό κράτος ότι υπάρχουν και συνέπειες στην υγεία των ανθρώπων, άρα και των Βιετναμέζων που διαβιούν εκεί, αλλά και των Αμερικανών βετεράνων. Και φυσικά οι περιβαλλοντικές συνέπειες ήταν η αποψήλωση μεγάλων περιοχών τροπικού δάσους, άγριου δάσους στο Βιετνάμ, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις διαδικασίες διάβρωσης, για τη βιοποικιλότητα κτλ. Παρόμοια κατηγορία είναι τα χημικά όπλα, ειδική κατηγορία, τα χημικά όπλα που χρησιμοποιούνται και που κατασκευάζονται παρόλο που είναι παράνομα, και εδώ έχουμε μια, ας πούμε, ελεγχόμενη κατάσταση η οποία παρόλα αυτά δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα, που ήταν η αδρανοποίηση του χημικού οπλοστασίου της Συρίας. Κάποια στιγμή επήλθε μια συμφωνία να καταστραφεί το χημικό οπλοστάσιο της Συρίας για να μην χρησιμοποιείται εναντίον των αντικαθεστικών στον εμφύλιο πόλεμο, και από εκεί και πέρα έπρεπε αυτές οι ουσίες να μεταφερθούν σε καράβια, σε πλωτά εργοστάσια, στα οποία θα γίνεται η αδρανοποίησή τους και η τελική διάθεση αφενός του αδρανούς υπολείπου απευθείας στη Μεσόγειο θάλασσα και η ασφαλής αποθήκευση των τοξικών υπολοιμάτων σε ειδικούς χώρους. Αυτό, όπως θα θυμάστε, δημιούργησε και αντιδράσεις οικοακτιβιστών, ας πούμε, στη Μεσόγειο, για να προστατέψουν από πιθανή έντονη ρήπανση από τη διάθεση του τελικού προϊόντος αδρανοποίησης στα χωρικά ύδατα και στα οικοσυστήματα της κάθε χώρας αυτών των υλικών. Μία παράπλευρη τώρα επίπτωση που με τη σειρά της φέρνει περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι η προσφυγιά και η μετανάστευση. Κάθε πόλεμος επιφέρει εκτοπισμούς πληθυσμών, είτε επί τούτου, δηλαδή κυνηγημένους για να εκενώσουν μια περιοχή, είτε επειδή αναγκάζονται να φύγουν γιατί δεν μπορούν πλέον να διαβιώσουν εκεί πέρα. Το προσφυγικό κύμα που προήλθε από τη Συρία και προστέθηκε στα κύματα μετανάστευσης των οικονομικών και κλιματικών μεταναστών από όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, έβαλε μια τεράστια πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, που ήταν οι πρώτοι αποδέκτες των κυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι
μεγάλος πληθυσμός συγκεντρώθηκε, γιατί περνάγαν από συγκεκριμένους και περνάνε από συγκεκριμένους διάβλους, συγκεντρώθηκε σε πολύ μικρές περιοχές, αλλάζοντας καταρχάς την ισορροπία της πληθυσμιακής αναλογίας σε αυτούς τους χώρους και δημιουργώντας τα κοινωνικά προβλήματα που ξέρουμε, αλλά ταυτοχρόνως δημιουργώντας όλα τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά προβλήματα που δημιουργεί η συγκέντρωση πληθυσμού σε ένα χώρο, δηλαδή σαν να φτιάξει μια πόλη από το μηδέν, χωρίς όμως τις υποδομές μιας πόλης. Η αύξηση του πληθυσμού σε μια περιοχή δίνει το χρόνο, η κανονική αύξηση δηλαδή, η δημογραφική, δίνει το χρόνο να προετοιμάσει κανείς τις υποδομές ίδρευσης, αποχέτευσης, παροχής ρεύματος, υγειονομικών συνθήκων για τους οικισμούς κτλ. Στην περίπτωση της εισρωής μεταναστών, αναπτύσσονται οικισμοί με εκρηκτικό τρόπο, ακόμα και αν είναι συντεταγμένος και πολύ περισσότερο αν είναι άναρχος, με αποτέλεσμα να η συντεταγμένη κατανάλωση και ο μεταβολισμός που ήταν ελεγχόμενος μέχρι τότε του πληθυσμού να διαταραχθεί, γιατί δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, δεν υπάρχουν υποδομές να διαχειριστούμε ούτε καν τα χιλιάδες οσίβια, ας πούμε, που καταφτάνουν σε ένα χώρο, πολύ δε περισσότερο την ίδρυυση, την αποχέτευση και την παραγωγή αποβλήτων. Εδώ το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Μόριας. Αυτό εδώ είναι το στρατόπεδο το οποίο χρησιμοποιήθηκε δίπλα στον οικισμό της Μόριας και δείτε από το 12ο του 2013 πώς σιγά σιγά Νοέμβριο του 2015 έχουν στηθεί οι υποδομές εδώ πέρα με τους οικίσκους για να δεχθούν για να στεγάσουν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά αυτό το πράγμα γύρω-γύρω είναι ελαιώνες ως επιτοπλίστων. Αυτό το πράγμα όμως ήταν εκτός ελέγχου και δεν μπορούσε να υποδεχθεί συντεταγμένα και να σχεδιαστεί ώστε να κρατήσει τον πληθυσμό ο οποίος προσήλθε. Άρα λοιπόν το 2018 αρχίζει και γεμίζει και ο ενδιάμεσος χώρος και επεκτείνονται οι σκηνές στη γύρω περιοχή. Φεύγουμε δηλαδή από το προσχεδιασμένο και με προδιαγραφές χωροταξικά χώρο ο οποίος θα υποδεχτεί και θα φιλοξενήσει τους πρόσφυγες και πάμε σε μια άναρχη κατάσταση που βλέπετε ότι αυξάνεται συνεχώς με κοντέινερ και με σκηνές και με παραπήγματα. Καταλαμβάνει σιγά σιγά, βλέπετε εδώ, Οκτώβριο του 2019 έχει φτιαχτεί άλλη μια εγκατάσταση δίπλα στην εγκατάσταση ουσιαστικά, έχει διπλασιαστεί ο χώρος και το 5ο του 2020 έχει επεκταθεί πλέον άναρχα σε όλη τη γύρω περιοχή, με ό,τι αυτό σημαίνει κυρίως για τις συνθήκες υγειονομικής, για τις υγειονομικές συνθήκες των κατοίκων εδώ που στεγάζονταν, αλλά και για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της άναρχης διαβίωσης χωρίς υποδομές. Το θέμα της εποχής, η βιολογική κίνδυνη, οι επιδημίες και οι πανδημίες, θα μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα γι' αυτό όταν θα συζητήσουμε απευθείας μαζί και όχι μαγνητοσκοπημένα. Πάντως πρόκειται για τις πιο φωνικές καταστροφές στον πλανήτη, είναι ο εφιάλτης της ανθρωπότητας και έχουμε ήδη ιδία άποψη γι' αυτό. Η ευλογιά, η ισπανική γρήπη, η βουβονική πανόλη και άλλες ασθένειες έχουν πλήξει κατά καιρούς σε διάφορες ιστορικές περιόδους τον πληθυσμό και έχουν δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις από την άποψη της υγειονομικής περίθαλψης, της διαχείρισης των θυμάτων που είναι και αυτό ένα θέμα και δευτερεύουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τα και με τα υλικά που χρησιμοποιούμε και με τη διασπορά των παθογόνων μικροοργανισμών και με διάφορα άλλα θέματα που θα συζητήσουμε στα επόμενα. Είναι ένα θέμα αν είναι φυσική ή ανθρωπογενής αιτία, αλλά το θέμα των επιπτώσεων είναι πολύ εκτεταμένο και πολύ πιο σαφές από την προέλευση της κάθε πανδημίας. Εδώ μόνο θα δούμε τρεις χαρακτηριστικές εικόνες από επιμέρους προβλήματα που δημιουργούνται και περνάνε κάτω από το ραντάρ μέσα στην όλη διαχείριση του εφιάλτη. Είναι οι πληθυσμοί, το Mink, τα οποία τα εκτρέφουμε για τις γούνες τους και όταν μολυνθούν από τον κορονοϊό και πάθουν δηλαδή COVID-19, από εκεί και πέρα πρέπει να θανατωθούν όλα και
πρέπει να υπάρξει και μια διαδικασία υγειονομικής ταφής σε λάκκους με ασβέστη, δηλαδή στεγανούς κτλ. Άρα έχουμε και εκεί ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα η διασπορά από την κακή διάθεση σε όλα τα περιβάλλοντα, το χερσαίο και το υδάτινο κυρίως, των υλικών που χρησιμοποιούμε για την υγειονομική μας προστασία, δηλαδή των μασκών και των γαντιών. Συν όλα τα διαλύματα, τα αλκοολούχα, αλλά οι ορατές επιπτώσεις βρίσκονται ήδη στο υδάτινο περιβάλλον και μάλιστα αυτά, εκτός από την ίδια τους τη φύση που γεμίζουν με πλαστικά και με μικροπλαστικά με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στους οργανισμούς, έχουν και, ας πούμε, μηχανικού τύπου προβλήματα προκαλούν στους οργανισμούς, γιατί τα μπερδεύουν οι θαλάσσιοι οργανισμοί με μέδουσες και άλλους οργανισμούς από τους οποίους στρέφονται και πάνε είτε και μπερδεύονται εδώ και πνίγονται, είτε τα καταπίνουν με επιπτώσεις για την υγεία και τον πληθυσμό τους. Και περνάμε στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών, οι οποίες νοούνται ως επιπτώσεις μόνο στο βαθμό που έχουν να κάνουν και με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Κατά τα άλλα, τα φυσικά φαινόμενα τα οποία όσο έντονα γεννάνε καταστροφές έχουν να κάνουν μόνο σε σχέση με τον άνθρωπο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά φυσικές μεταβολές. Άρα, όταν γίνεται ένα σεισμός, όταν γίνεται μια πλημμύρα, όταν εκρήγνεται ένα ηφαίστειο, όταν εκδηλώνεται μια καταιγίδα, αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο είναι μια φυσική μεταβολή. Μόνο στο βαθμό που έχει να κάνει με τη δική μας δραστηριότητα είναι καταστροφικό και ανάλογα με τις ζημιές που θα κάνει. Εξού και υπάρχει μια κατηγορία συνοδών φαινομένων που είναι μαζί με τις φυσικές καταστροφές, αλλά είναι καταστροφικά μόνο σε σχέση με την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ταυτοχρόνως όμως, μια μεγάλη κατηγορία φαινομένων που έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές είναι οι φυσικοτεχνολογικές καταστροφές, οι οποίες είναι ατυχήματα που συμβαίνουν εξαιτίας ενός έντονου φυσικού φαινομένου και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι επιπτώσεις αυτών των ατυχημάτων που συνοδεύουν το φαινόμενο του σεισμού. Παραδείγματος χάρη, μια αστική πυρκαγιά είναι επακόλουθο του σεισμού, αλλά οι περιβαλλοντικές της επιπτώσεις έχουν να κάνουν με το φαινόμενο της καύσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και όχι με το σεισμό αυτόν καθ' αυτόν. Τέλος πάντων, ανάλογα με τη ζώνη του πλανήτη στην οποία είμαστε και το πόσο γεωδυναμικά και υδρομετεωρολογικά δραστήρια είναι, έχουμε και πιο έντονα φαινόμενα. Αντιστοίχως βέβαια, δηλαδή στις περιοχές των ορογενετικών τόξων, αυτό είναι ένα σχήμα του καθηγητή Δημήτρη Παπανικολάου. Ανάλογα, αν βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα αερογενετικό τόξο, σε ένα εφεστιακό τόξο που υπάρχει έντονη γεωδυναμική δραστηριότητα, έχουμε τη δράση των ενεργών ρημάτων, σεισμικά επίκεντρα σε διάφορα βάθη μπρος και πίσω από το τόξο, πιθανώς τσουνάμι και ξαφνικές πλημμύρες επειδή υπάρχει έντονη ενέργεια αναγλύφου σε αυτόν τον χώρο. Αντίστοιχα, στα παθητικά περιθώρια, ας πούμε, εκεί που δεν υπάρχει και στο εσωτερικό των πλακών, που δεν υπάρχει έντονη γεωδυναμική και υδρομετεωρολογική δραστηριότητα, μπορεί να εκδηλώνεται το φαινόμενο της ερημοποίησης εξαιτίας και της ξηρασίας, αλλά και της ελλιπούς ανανέωσης των εδαφών και της δράσης της βιόσφαιρας. Αν ξεκινήσουμε από το φαινόμενο των σεισμών, θα δούμε αυτή εδώ η σχηματική αναπαράσταση δείχνει τις συνοδές, ας πούμε, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις μακροσεισμικές επιπτώσεις μάλλον ενός σεισμού στο φυσικό περιβάλλον αυτό καθ' αυτό. Γιατί αναπτύχθηκε? Αναπτύχθηκε ως συμπλήρωμα της μακροσεισμικής κλίμακας, η οποία, η παλιά κλίμακα Μερκάλη, ας πούμε, η οποία περιέγραφε την ένταση μιας σεισμικής δόνησης σε μια περιοχή με βάση την επίπτωση στον άνθρωπο και στις κατασκευές του. Άρα, ανάλογα με το επίπεδο των ζημιών που γινόταν σε κάθε τύπο κατασκευής, μπορούσαμε να πούμε αν ήταν μεγάλης ένταση ή μικρής ένταση ο σεισμός. Μακροσεισμική δηλαδή προσέγγιση, μια κλίμακα έντασης και όχι μεγέθους. Η ένταση του μεγέθους που είναι απόλυτη και με την οποία μετράμε τους σεισμούς είναι
η κλίμακα Ρίχτερ, η οποία είναι το μέτρο της ενέργειας που εκλείεται στο σεισμικό, στη σεισμική εστία. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τις μακροσεισμικές κλίμακες που κοιτάνε τις επιπτώσεις. Ένα πρόβλημα λοιπόν που ήρθε να καλύψει τούτη εδώ η μακροσεισμική κλίμακα, η περιβαλλοντική όπως τη λέμε, είναι ότι στις περιοχές που δεν είχαμε ανθρώπινη δραστηριότητα απαραίτητος, δεν υπήρχαν παρατηρήσεις μακροσεισμικές για να συμπληρώσουμε τις τιμές των εντάσεων. Έτσι λοιπόν, πέρα από την European Macroseismic Scale που υπήρχε από παλιότερα, από το 1998, δημιουργήθηκε αυτή η περιβαλλοντική σεισμική έντασης κλίμακα, για να δείξει ότι από βαθμό 4 έντασης και κάτω δεν έχουμε σχεδόν κανένα απολύτως φαινόμενο επίδρασης στο περιβάλλον, και από εκεί και πέρα αρχίζουν επιδράσεις όπως οι εδαφικές διαρρήξεις να κλιμακώνονται από σπάνιες, μικρές και τοπικές έως μεγάλα χάσματα και ρήγματα στα 11 και στα 12. Έχουμε καθίζηση και ανύψωση του εδάφους, σεισμική μετατόπιση, σεισμική εδαφική μετατόπιση δηλαδή από μόνιμη από 0 έως μέτρα ολόκληρα, φαινόμενα καταπτώσεων, κατολισθήσεων και τα λοιπά από σπάνια μέχρι εκτεταμένα και με μεγάλους όγκους, φαινόμενα ρευστοποιήσεων που έχουν να κάνουν με το υπόγειο και το επιφανειακό νερό, αυξομοιώσεις της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα ή της θάλασσας και ενδεχομένως ρευστοποιήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα και αναβλήσεις άμμου και ηλίος στην επιφάνεια, κύματα τσουνάμι, ανεπαίσθητες μεταβολές στις στάθμες του υδροφόρου ορίζοντα αλλά και στην επιφανειακή υδρολογία, μέχρι και αλλαγή της κήτης, μετατόπιση της κήτης κάποιου ποταμού, μικρές επιπτώσεις ανεπαίσθητες ή ακόμα και εκρίζωση δέντρων στους πάρα πολύ μεγάλους σεισμούς και ούτω καθεξής. Αυτές όμως φυσικά είναι εντός εισαγωγικών επιπτώσεις, αλλά δεν είναι παρά συνοδά φαινόμενα. Δεν πρόκειται για κάποια καταστροφή. Αν όμως εδώ που γίνεται σεισμική διάρρηξη ή εδώ που γίνεται η κατολίσθηση ή εδώ που γίνεται η ρευστοποίηση ή το τσουνάμι έχουμε ανθρώπινες κατασκευές, τότε τα θύματα και οι ζημιές που θα προκληθούν είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτά τα συνοδά φαινόμενα παρά από την ίδια τη σεισμική δόνηση. Ας πάρουμε τώρα ένα παράδειγμα σεισμού, δυστυχώς φωνικού. Είχαμε ένα θύμα στο σεισμό του 2017 στο χωριό Βρύσα της Λέσβου. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα σεισμό που έγινε στην υποθαλάσσια περιοχή νοτίως του Πλωμαρίου. Και εδώ είναι το χωριό που επλήγει ισχυρότερα από όλα στη Νότια Λέσβο, είναι η Βρύσα, και η κατανομή των εντάσεων, όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, με βάση τον τύπο και τον βαθμό των ζημιών που έγινε στα κτίρια της περιοχής. Και βλέπετε ότι υπάρχει μια περιοχή που σχεδόν όλα τα κτίρια, τα παλιά παραδοσιακά σπίτια των κατοίκων έχουν γκρεμιστεί, ενώ σε κάποιο άλλο τμήμα του οικισμού έχουν μείνει σχεδόν ανέπαφα. Αυτό οφείλεται σε γεωλογικούς κυρίως παράγοντες και ταυτόχρονα σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με την παλαιότητα των υπεραιωνόβιων κτισμάτων και την έλλειψη συντήρησης και αντισεισμικού κανονισμού κατά την κατασκευή τους. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στο κομμάτι, αν θέλετε, και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το οποίο παρενθετικά θα πω καταρχάς ότι πρόκειται για ένα παραδοσιακό και διατηρηταίο οικισμό. Είπαμε ότι είναι του 19ου αιώνα τα περισσότερα από τα σπίτια αυτά, που σημαίνει ότι οτιδήποτε παρέμβαση και να κάνουμε στο δομημένο ιστό πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές και να συμβαδίζει με την παραδοσιακή όψη του οικισμού και της αρχιτεκτονικής του. Κλείνω την παρένθεση για να πω ότι όταν γίνεται ένα σεισμός και έχει εκτεταμένες επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον, ένα από τα πράγματα που συμβαίνει είναι πρώτον η μεταγκατάσταση των κατοίκων προσωρινά, γιατί δεν μπορούν να μείνουν στα κατάλληλα σπίτια, στα επικίνδυνα ή στα ερείπια. Και το δεύτερο, πρέπει να γίνει μια μαζική επιχείρηση απομάκρυνσης των συντριμιών και φυσικά η διαλογή των επικίνδυνων υλικών και η διάθεση των αδρανών σε άλλους χώρους, όπως γίνεται η διαλογή σε όλων των τύπων τα απόβλητα.
ξαναλέμε ότι στα καταστροφικά φαινόμενα το θέμα της κλίμακας είναι αυτό που επηρεάζει, γιατί ξαφνικά γκρεμίζεται μισό χωριό ή μισή πόλη, και από εκεί που είχαμε ένα αριθμό παραγωγής αποβλήτων α, ξαφνικά μετατρέπεται σε απόβλητα ένα τεράστιο όγκος υλικών από καθημερινής χρήσης, από αναλώσιμα, από ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, συν τα υλικά των κτισμάτων. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κλικ παραπάνω δυσκολίας, διότι τα δομικά στοιχεία από τα ερείπια έχουν οικονομική αξία και πρέπει αρκετά από αυτά, όσο περισσότερα γίνεται, να επαναχρησιμοποιηθούν για την κατασκευή, γιατί όπως είπαμε είναι διατηρηταίος οικισμός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ταυτόχρονα ο καθένας από τους κατοίκους και τους ιδιοκτήτες δεν μπορεί να πάει να γκρεμίσει το σπίτι του και ταυτόχρονα πρέπει να διαφυλαχθεί ως περιουσιακό στοιχείο το σύνολο σχεδόν των δομικών στοιχείων που είναι αξιοποιήσιμα, για να ξανααποδοθούν στον ιδιοκτήτη όταν μπορέσει να χτίσει με την άδεια, με τη σχετική άδεια. Εδώ λοιπόν δημιουργηθήκαν δύο χώροι. Ο ένας χώρος υποδοχής των συντριμιών είναι αυτός, στον οποίο μαζευτήκαν τα συντρίμια που σιγά σιγά βλέπετε σταδιακά καθαρίζουν από τις κατεδαφίσεις εδώ πέρα και από την, επιπαίδωση των οικοπαίδων, και γεμίζει αυτός ο χώρος εδώ με κάποιο συντεταγμένο τρόπο για να έχει ο καθένας το σωρό του και τα λοιπά να φυλάσσονται και τα λοιπά, και τα αντίστοιχα κοντέινερ εδώ που έχουν να κάνουν με την προσωρινή μετεγκατάσταση των κατοίκων, οι οποίοι κάποια στιγμή έπρεπε να επιστρέψουν από ξενοδοχεία και άλλους οικισμούς και να βρεθούν κοντά στις περιουσίες τους, καθώς είναι αγρότες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Άρα γίνεται ο σεισμός εδώ, έχουμε τα συντρίμια πάσης φύσεως και πρέπει αυτά να διατεθούν σε κάποιο χώρο και ταυτοχρόνως να υπάρξει κάποιος δορυφορικός οικισμός για τους εκτοπιστέντες, ώστε να μπορούν να βρίσκονται στο χώρο της δραστηριότητάς τους. Ο τελικός προορισμός φυσικά είναι αυτά τα υλικά να γίνει διαλογή, τα άχρηστα να διατεθούν ανάλογα με την περιβαλλοντική τους όχληση, ανάλογα με, με τους ρήπους που φέρουν, ή να επιστρέψουν για την ανακατασκευή, και αυτός ο καταβλισμός να καταργηθεί για να επιστρέψουν στα σπίτια τους εφόσον ξαναχτιστούν οι κάτοικοι. Έτσι λοιπόν βλέπετε τον Ιούνιο του 2016, ένα χρόνο δηλαδή πριν το σεισμό, τους τρεις χώρους που συζητάμε τώρα, δηλαδή τον χώρο του οικισμού, τον χώρο των κοντέινερ και τον χώρο της διάθεσης των συντριμιών. Τον Οκτώβριο του 2017 που έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των συντριμιών και η διαχείρισή τους, και το δεύτερο του 2019 που έχουν ξεχωριστεί και μεταξύ τους έχουν διαχωριστεί και είναι πιο διακριτή η σωρή και οι δρόμοι ανάμεσα εδώ για να τα διαχειριστούν. Και φυσικά δεν έχει αποκατασταθεί ούτε η δόμηση ούτε η ζωή στη Βρύσα, και μάλιστα σε ένα μικρό ντοκιμαντέρ που γύρισαν κάποιοι φοιτητές μας εδώ πέρα, συζητώντας με επιστήμονες και με κατοίκους της περιοχής, ένας από τους μηχανικούς που κάναν αυτοψία εκεί από την περιφέρεια είπε ότι αυτό μπορεί να πάρει και 10 χρόνια και μπορεί να λέμε και λίγο για να έχει ξεκινήσει εδώ η διαδικασία και να πηγαίνει καλά της επανακατοίκησης. Άλλη περίπτωση, πυρκαγιές. Βλέπουμε το παράδειγμα της Νεάπολης Λακωνίας, όπου δραστηριοποιήθηκε η ομάδα εδώ του Πανεπιστημίου τον Αύγουστο του 2015, μετά δηλαδή τις πυρκαγιές. Επιφέρουν ταυτόχρονα με την εκδήλωσή τους οι πυρκαγιές διάφορες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως είναι η ρήπανση της ατμόσφαιρας και η αύξηση του θερμικού φορτίου. Παρόλα αυτά όμως, σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή ιδίως στις πρώτες υδρολογικές περιόδους, αλλά πολύ συχνά και σε μακρές χρονικές περιόδους επί δεκαετίες, έχουμε αύξηση κάποιων άλλων φυσικών κινδύνων που συνδέονται με την υδρολογική λειτουργία και με την κατάσταση της βλάστησης και του εδάφους. Έχουμε λοιπόν αύξηση του κινδύνου διάβρωσης, αύξηση του κινδύνου πλημμύρας, αύξηση του κατολισθητικού κινδύνου, πιθανή ρήπανση των υπογείων υδάτων και ενδεχόμενη δυσκολία ανάκαμψης της φυσικής βλάστησης. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα χώρο που έχει κάποια
αγροτική φύση, δηλαδή ήταν κυρίως ελαιώνες και τα λοιπά, και κάποια φυσικά ή τεχνητά συστήματα με πευκοδάσος ή με σχοίνα, τα οποία πήρανε φωτιά, και βλέπετε εδώ σε μια επεξεργασμένη δορυφορική εικόνα το δίκτυο NDVI που μας δείχνει δηλαδή την ποσότητα της χλωροφύλης στην περιοχή. Είναι, θα διακρίνεται εδώ με κόκκινο χρώμα η χλωροφύλη, η παρουσία της χλωροφύλης. Άρα όλο αυτό το, όλη αυτή η έκταση εδώ είναι το καμένο κομμάτι, και φαίνεται που τελειώνουν τα περιθώρια, το όριο δηλαδή της πυρκαγιάς, και που αρχίζει η φυσική βλάστηση, και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι πυρήνες βλάστησης υπολειμματικοί, είτε καλλιέργειες που καταφέρανε να μην καούνε. Αντιστοίχως λοιπόν ακολουθούν οι σχετικές μελέτες πλέον για το πόσο αυξάνεται αυτός ο καθένας από τους κίνδυνους που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ο κίνδυνος διάβρωσης, ο κίνδυνος πλημμύρας, κατολισθήσεων κτλ. Και ενδεχομένως της ρήπανσης των υπογείων υδάτων. Και με σχετικούς χάρτες και με διάφορες μεθοδολογίες υπολογίζουν οι γεωλόγοι και άλλοι επιστήμονες, κυρίως γεωτεχνικοί, αυτή την κατανομή. Όσο πιο κόκκινο είναι το χρώμα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος διάβρωσης σε αυτή την περιοχή, που έχει να κάνει και με τη μορφολογική κλίση και με τη λιθολογία. Και εδώ πέρα βλέπετε τα ρέματα, στα οποία τα μεγαλύτερα από τα ρέματα της περιοχής, στα οποία αυξάνεται σημαντικά ο πλημμυρικός κίνδυνος, επειδή ακριβώς ανάντι τους βρίσκεται αυτή η περιοχή εδώ με αυξημένο κίνδυνο διάβρωσης, που σημαίνει ότι σε περίπτωση ακραίας, έντονης μάλλον βροχόπτωσης, θα είναι πολλαπλάσια η στερεοπαροχή και ο όγκος συνεπώς της απορροής εδώ μέσα, και πολύ πιθανό να μην χωρέσει σε αυτό στις υφισάμενες διαστάσεις της φυσικής ή τεχνητής κήτης με την οποία καταλήγει στην παραλία το ρέμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση παρεμβαίνουμε σχεδιάζοντας ανάλογα με την κατανομή του κινδύνου αντιδιαβρωτικά έργα στα ανάντι και έργα συγκράτησης των κατολισθήσεων και των εδαφών, έτσι ώστε να μειώσουμε αυτό το πρόσθετο φορτίο από το υδρογραφικό δίκτυο, και ενδεχομένως και κάποια έργα αναρρύθμισης εδώ της ροής και εξομάλυνσής της, για να μην είναι άναρχη, τυρβώδης και ογκώδης, να κρατάμε δηλαδή τα φερτά και να ρέει το νερό με στρωτή και γραμμική ροή, ώστε να μην πλημμυρίζουν τα ρέματα και να μην δημιουργούνται προβλήματα στην πόλη που θέλουμε να προστατέψουμε. Πάμε στις πλημμύρες, οι οποίες και αυτές είναι φυσικά φαινόμενα, κατεξοχήν φυσικά φαινόμενα. Η λειτουργία των πλημμυρών στην πραγματικότητα τι κάνει? Συντηρεί και ανανεώνει τις πρόσφατες αποθέσεις των ποταμών και κυρίως τα δέλτα και στη Χέρσο και υποθαλάσσια, τα οποία είναι βιότοποι, είναι εξαιρετικά γόνιμες περιοχές, προσφέρονται, έχουν μικρές μορφολογικές κλίσεις και ήπιες, άρα προσφέρονται και για καλλιέργειες και για κατοίκηση. Ταυτοχρόνως όμως αποτελούν και τους κατεξοχήν χώρους όπου συμβαίνουν πλημμύρες. Και εμείς για λόγους που μας συμφέρουν και μας αρέσουν πάμε και κατοικούμε και δραστηριοποιούμαστε εκεί, όμως ταυτόχρονα υπάρχει ο εγγενής πλημμυρικός κίνδυνος, ο οποίος ανάλογα με την ενέργεια αναγλύφου της ανάντη περιοχής, δηλαδή το πόσο ορεινή είναι, πόσο έντονες είναι οι κλίσεις και τα λοιπά, της διαβροσιμότητας του εδάφους και της φύσης των βροχοπτώσεων που πέφτουν εδώ, μπορεί να εκδηλώσει συχνά ή λιγότερο συχνά έντονα φαινόμενα απορροής και τελικά πλημμυρών. Εδώ λοιπόν έχουμε την περίπτωση του Νοεμβρίου του 2017, όπου η περιοχή κυρίως της Μάδρας και της Ελευσίνας επλήγει από τις πλημμύρες των βροχοπτώσεων στο όρος Πατέρας. Ήταν όντως ακραίο, σπάνιο τέλος πάντων, πολύ έντονο το φαινόμενο. Δεν υπήρχε αντιπλημμυρική προστασία εδώ και υπήρχε και ανεπτυγμένος οικισμός της Μάνδρας πάνω στην Κήτη, ουσιαστικά ενός χυμάρου ο οποίος είναι συνήθως ξηρός, η Αγία Κατερίνη, αλλά υπό τέτοιες συνθήκες μπορεί να κατεβάσει μεγάλες ποσότητες απορροής, με αποτέλεσμα πολυάριθμα θύματα κτλ. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τώρα, αν λείπει ο άνθρωπος από εδώ, δεν είναι τίποτα παρά η ανανέωση με ειζήματα της Χέρσου, η διάβρωση στα ανάντη και η απόθεση ειζήματος στα δέλτα, στη Χέρσο και στη θάλασσα.
Στην περίπτωση όμως που έχουμε ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή, τότε οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν την παράσυρση πάσης φύσεως υλικών υγρών και στερεών από την περιοχή της ανθρώπινης δραστηριότητας και τη διάχυσή τους προς τα κατάντη. Αν λοιπόν εδώ στην περιοχή που πλημμύρισε είχαμε εμείς ένα χώρο ας πούμε με σκουπίδια ή οικοσκευές, αυτοκίνητα κτλ, αυτά πλέον είναι ρυπογόνα αντικείμενα τα οποία τα παρασέρνει η πλημμύρα και τα πηγαίνει στο υδάτινο περιβάλλον ή τα διασπείρει πάνω στο έδαφος. Να λοιπόν η περιοχή εδώ του οικισμού της Μάνδρας και η έκταση με το γαλάζιο χρώμα και το κίτρινο όριο που πλημμύρισε σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και εδώ είχαμε το φαινόμενο, καταρχάς να εξηγήσουμε ότι ο οικισμός βρισκόταν πάνω σε ένα ρέμα το οποίο είχε καταπατηθεί επί δεκαετίες επειδή δεν ήταν καλά διαμορφωμένο και δεν υπήρχαν τότε οι μελέτες για να μην επιτρέψουν να οριοθετήσουν το ρέμα και να μην επιτρέψουν τη δόμηση εδώ. Άρα έχουμε μια πόλη η οποία πλημμυρίζει και μάλιστα καταθέσεις με στάθμη πάνω από 2 ή 3 μέτρα και με εξού και τα αντίστοιχα θύματα και φυσικά όλα τα ισόγεια και οι υπαίθριοι χώροι σε αυτή την περιοχή πλημμύρισαν παρασέρνοντας ό,τι αστικό αντικείμενο υπάρχει και ανακατεύοντάς το με τα ειζήματα τα οποία κουβάλαγε το ρέμα. Για να τα πάει πού, παρακάτω. Εδώ υπήρχε κάποιο τεχνικό έργο το οποίο αστόχησε κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, άρα η πρόβλεψη να πάρει το νερό από εδώ και να το πάει σε έναν άλλο διπλανό ποτάμι και από εκεί και πέρα ακόμα μακρύτερα δεν λειτουργήσε 100% παρά μόνο εν μέρη. Υπερχείλησε εδώ το τεχνικό έργο της αποστράγγισης και χρησιμοποίησε το νερό τον ευκολότερο δρόμο για να κατέβει προς τα κατάτη που ήταν η παλιά Εθνικής και η περιοχή αυτή εδώ, η οποία περιοχή αυτή εδώ είναι η βιομηχανική περιοχή Μάνδρας Ελευσίνας, με αποθήκες με υλικά, με διάφορα έκθετα άχρηστα, με συσκευασίες, με εργοστάσια κτλ, η οποία ξεπλήθηκε εντός εισαγωγικών κατά τη διάρκεια της πλημμύρας και βλέπετε εδώ διαλυμένα διάφορα πετρελαιοειδή και άλλα λάδια κτλ που είχε ο χώρος εδώ, τα οποία πήρανε το δρόμο προς τους κατάντι οικισμούς και τις θαλάσσιες περιοχές. Πάμε στο κομμάτι της... συνεχίζουμε με τις πλημμύρες. Στην Εύβοια, ένα από τα τελευταία πολύ έντονα συμβάντα που θυμόμαστε ήταν τον Αύγουστο του 2020, αργότερα έγιναν και στην Καρδίτσα κτλ. Τον Αύγουστο του 2020 λοιπόν είχαμε έντονες καταιγίδες στην περιοχή της Εύβοιας, της κεντρικής Εύβοιας, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα υδρολογική και εξαιρετικά ψηλή παροχή αιχμής. Πλημμυρίσαν όλα τα ποτάμια εδώ, ο Λίλαντας, ο Μεσάπιος και κάποια άλλα ρέματα στα πολιτικά, με αποτέλεσμα να γίνουν και μεγάλες πλημμύρες κυρίως στις παρόχθειες περιοχές προς τα κατάντη και στις εκβολές κυρίως του Λίλαντα. Τι συνέβη εδώ? Εδώ έχουμε μια περιοχή ορεινή με μεγάλες κλίσεις και αρκετά ευδιάβρωτα υλικά, πολλαπλές κατολισθήσεις που βλέπετε εδώ σημειωμένες με πορτοκαλί και γραμμική διάβρωση με το MOV, που σημαίνει αύξηση της στερεοπαροχής και των φερτών υλικών μέσα στο υδρογραφικό δίκτυο, αύξηση του όγκου του νερού της απορροής κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, υπερχείληση φυσικά των κοιτών, διάνοιξη της κήτης ή υπέρβασής της από τη στάθμη και με το μπλε βλέπετε το όριο της πλημμύρας από τα ορεινά μέχρι τα παιδινά. Και εδώ μπορούμε να σημειώσουμε κιόλας ότι οι μη συνήθεις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουμε εδώ πέρα, πέρα από τις άλλες που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή ότι ό,τι ξεπλένει η πλημμύρα το μεταφέρει παρακάτω, είτε πρόκειται για πνιγμένα ζώα, αποστάνες κτλ, είτε πρόκειται για αυτοκίνητα, αποθήκες, οτιδήποτε οργανικό και ανόργανο, μια σχετικά συνήθιστη για τις άλλες περιοχές, αλλά όχι πρωτόγνωρη για τούτη εδώ την περιοχή περιβαλλοντική επίπτωση, είναι ότι είναι τέτοια η ορμή της πλημμύρας εδώ στις εκβολές και τέτοια η γυθνίαση με την απέναντι εκτή που ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά τα υλικά που φτάνουν στη θάλασσα και ειδικά αυτά που μπορούν να επιπλέψουν παρασύρθηκαν τελικά στις απέναντι ακτές
της Βοιωτίας και της Αττικής, με αποτέλεσμα να είχαμε περιβαλλοντική όχληση υψηλή στην απέναντι πλευρά από εκεί που έγινε η πλημμύρα, και ενώ η πλημμύρα εκδηλώθηκε στην Εύβοια, να είχαμε στη Στερεά και στην Αττική, στις ακτές τους, εργασίες καθαρισμού για να φύγουν μπάζα, ψυγεία, μελίσια, οργανικά προϊόντα που καλλιεργούνταν εδώ στην περιοχή και ούτω καθεξής. Να, οι περιοχές εδώ βλέπετε με κόκκινους κύκλους σημειωμένες τις πολυάριθμες κατολισθήσεις και τις διαβρώσεις που γίνανε σε όλη την περιοχή και συμβάλλουν εξαιρετικά στην αύξηση της στερεοπαροχής και στην ένταση τελικά της πλημμύρας προς τις κατάτι περιοχές. Και εδώ να σημειώσουμε ένα παραπάνω παράγοντα και σε σύνδεση με τα προηγούμενα, ότι η υδρολογική συμπεριφορά, όπως λέγαμε, μιας λεκάνης αλλάζει πάρα πολύ, ειδικά τις πρώτες υδρολογικές περιόδους, τα πρώτα υδρολογικά έτη μετά την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, και ειδικά σε περίπτωση που αυτή η πυρκαγιά έχει κάψει σημαντικό ποσοστό της λεκάνης. Εδώ λοιπόν στην περίπτωση των πλημμυρών της Ευβοίας, είχαμε μία περιοχή η οποία ήταν καμένη, στην ευρύτερη περιοχή εδώ Κοντοδεσπότη, Μακρυμάλη και Σταυρός, όπου είχε καεί το 2019, και βλέπετε και με διάφορα χρώματα τις πιο παλιές πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν θεωρείται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην τρέχουσα φάση. Αυτή εδώ όμως ήταν σημαντική και σε έκταση και ήταν πολύ κοντά χρονικά, πολύ πρόσφατη. Φαίνεται ήδη εδώ στη δορυφορική φωτογραφία, στην δορυφορική εικόνα, πόσο ποσοστό της ορεινής περιοχής έχει απογυμνωθεί από τη βλάστηση σε σύγκριση με το πράσινο ανατολικά και δυτικά. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να αυξηθεί πολύ η στερεοπαροχή σε κάποιο παρακλάδι του Μεσάπιου, στο βόρειο κλάδο, ο οποίος έρχεται και συμβάλλει με την κύρια Κίτη ακριβώς στην περιοχή των Ψαχνών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, εκτός από την καταστροφική δύναμη που είχε το νερό και τον όγκο του, έτσι κι αλλιώς από την ένταση της βροχόπτωσης και το συνολικό ύψος βροχής, να προσθεθεί και η στερεοπαροχή εδώ, την οποία είχαμε την ευκαιρία, επειδή πήγε η ομάδα του κυρίου Λέκα, η κυρία Σπύρου, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Διακάκης και άλλοι συνεργάτες άμεσα στην περιοχή και πετάξανε με ντρόουν κτλ. Είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε αυτήν ακριβώς τη διαφορά της στερεοπαροχής στη δράση των ρεμάτων, ακριβώς στη συμβολή του βόρειου κλάδου του Μεσάπιου με την κύρια Κίτη του στη γέφυρα των Ψαχνών. Φαίνεται λοιπόν εδώ, γιατί δεν έχει υποχωρήσει ακόμα τελείως το νερό, δεν έχει στεγνώσει ακόμα ο χύμαρος, και φαίνεται πως ο ανατολικός κλάδος που έρχεται από την άκαυτη περιοχή έχει ένα, όχι διαυγές, αλλά πολύ πιο διαυγές πάντως χρώμα και πιο πράσινης απόχρωσης σε σχέση με τον κλάδο που έρχεται από τα βόρεια και είναι η πυρόπληκτη περιοχή, που κοβαλάει και περισσότερο έδαφος αλλά και ποσότητες στάχτης, με αυτό το καφέ και καταθέσεις γκρίζο-μαύρο χρώμα, το οποίο αποτυπώνεται τελικά και στον όγκο των ενζυμάτων μετά την απόσυρση των υδάτων, όπως βλέπετε εδώ πέρα, όπου έχει φτιάξει ένα μικρό ρηπίδιο αυτός εδώ ο κλάδος από το υλικό που δεν μπορεί πια να κουβαλήσει μπαίνοντας στην κύρια Κίτη, και το αποθέτει ακριβώς στη συμβολή εδώ, και φαίνεται οι αποχρώσεις του κόκκινου και του μαύρου που αντιστοιχούν στα αργυλικά ιζήματα και στην καμένη οργανική ύλη, στη στάχτη κτλ. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο ρόλο μπορεί να παίξει και πόσο μπορεί να διαφοροποιήσει μετά τις πυρκαγιές το φαινόμενο της διάβρωσης, τη συμπεριφορά της υδρολογικής λεκάνης στις πλημμύρες. Πάμε στο κομμάτι των ηφαιστείων. Έχουν εξαντληθεί σε προηγούμενα αυτά τα φαινόμενα, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πούμε ότι τα συνοδά φαινόμενα από την έκρηξη του ηφαιστείου, το καθένα από μόνο του έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία και ακόμα και στην φύση του κλίματος. Τα υγρά, τα στερεά και τα αέρια που εκλείονται κατά την έκρηξη μπορεί να δημιουργήσουν φαινόμενα όπως κατολισθήσεις και λασπορροές στα πρανή, όξινη βροχή λόγω των οξυδίων του θείου σε άλλες περιοχές, καταιγίδες κτλ. Και
θέρμανση της στρατόσφαιρας, εάν είναι τέτοιου βαθμού η έκρηξη που θα φτάσουν τα πολλά χιλιόμετρα σε ύψος τα αναβλήματά της για να πάνε στην περιοχή της στρατόσφαιρας. Εκεί λοιπόν μπορεί να έχουμε επίδραση στο κλίμα είτε για μια-δυο χρονιές, είτε και για μακρόχρονη περίοδο, δεκαετίες ή και αιώνες, ανάλογα με τον τύπο της έκρηξης και τον όγκο των αναβλημάτων. Και ένα από τα φαινόμενα που λέγαμε και προηγουμένως για την πνευμονοκονίωση είναι αυτή εδώ η περίπτωση της πυρητίωσης των πνευμόνων. Αν κάποιος εισπνεύσει αέρα ο οποίος φέρει τα μικροσκοπικά κομμάτια πυρακτωμένου γυαλιού, ακόμα και αν αυτό έχει κρυώσει, έρχεται και αποτίθεται αυτός στους πνεύμονες και δημιουργεί αυτή την πάθηση που προέρχεται ειδικά από τα ηφαίστεια προς το συγκεκριμένο. Νιούμονο ultra microscopic σύλλικο βολκανοκονιώσεις λέγεται. Είναι η μεγαλύτερη λέξη που υπάρχει στο λεξικό της Οξφόρδης. Είναι όλο ελληνικό, εκτός από το σύλλικο εδώ πέρα που είναι το πυρίτιο. Και είναι πυρητίωση των πνευμόνων από γυαλί που προέρχεται από τα ηφαίστεια. Εδώ λοιπόν βλέπουμε, έχετε δει ήδη στα προηγούμενα τη σχέση του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος με την εκρηκτικότητα των ηφαιστείων, και εδώ βλέπουμε ότι στα πολύ εκρηκτικά ηφαίστεια φτάνουν σε πολύ μεγάλο ύψος, πάνω από τα 55 χιλιόμετρα, τα αναβλήματα των ηφαιστείων, άρα η σποδός πηγαίνει και η σκόνη πηγαίνει στην στρατόσφαιρα, διαχέεται εκεί και εμποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να μπουν και να θερμάνουν την επιφάνεια του εδάφους. Άρα έχουμε μία αύξηση της θερμοκρασίας στρατόσφαιρας και μία μείωση της επιφάνειας του εδάφους, το οποίο έχει επιπτώσεις στον καιρό, στη βλάστηση, στις καλλιέργειες και ούτω καθεξής. Μία τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η έκρηξη του ηφαιστείου της Ταμπόρα το 1815, το οποίο σε περιοχές όπως η Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα τη χρονιά χωρίς καλοκαίρι όπως χαρακτηρίστηκε τότε. Και ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο της ιστορίας είναι ότι τότε η Μέρι Σέλι και ο Λόρδος Μπάιρον, που ήταν και δύο συγγραφείς, είχαν κανονίσει διακοπές στη λίμνη της Γενέβης για να παραθερήσουν και να κάνουν τα μπάνια τους. Παρ' όλα αυτά ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός, κλειστήκανε μέσα όλο το καλοκαίρι και όσοι συγγραφείς τι να κάνουν γράφανε, και ο Λόρδος Μπάιρον έγραψε το ποίημα «Το τέλος του κόσμου» και η Μέρι Σέλι έγραψε το «Φράγκενστάιν», και κάπου εκεί πρέπει να γεννήθηκε και το goth κίνημα στην λογοτεχνία. Θα κλείσουμε το κομμάτι των κατηγοριών καταστροφών με τις φυσικοτεχνολογικές καταστροφές, μένοντας κυρίως το κομμάτι στην περίπτωση του σεισμού του 2011 της Ιαπωνίας, στις ανατολικές ακτές της Ιαπωνίας, στην είσοδο Χόκου, όπου ένας μεγάλος σεισμός 9 ρίχτερ ανοιχτά των ακτών της Ιαπωνίας δημιούργησε ένα πολύ μεγάλο κύμα τσουνάμι. Είχε ο σεισμός από μόνος του μεγάλες επιπτώσεις, αλλά οι Ιάπωνες είναι πολύ ισχυρά θωρακισμένοι για την περίπτωση του σεισμού και για το τσουνάμι, αλλά ειδικά για την περίπτωση του σεισμού πήγανε αρκετά καλά τα πράγματα, παρόλο που είχαν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, αλλά λειτουργήσε καλά ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας τους και η αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων κτλ. Παρόλα αυτά το τσουνάμι υπερεύει τους σχεδιασμούς τους αμυντικούς που είχε κάνει η Ιαπωνική κοινωνία επί δεκαετίες, και είχε ως αποτέλεσμα να πλήξει μια τεράστια παράκτια περιοχή με έντονη οικιαστική, αγροτική, βιομηχανική ανάπτυξη, αεροδρόμια, λιμάνια, εργοστάσια, διυλιστήρια, συν ότι προκάλεσε και ένα πυρηνικό ατύχημα που είναι και αυτό ορόσημο πλέον στη σύγχρονη ιστορία, στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα, εξαιτίας του τσουνάμι. Γιατί ξεπέρασε το τσουνάμι το ύψος σχεδιασμού. Είχαν ξεκινήσει ήδη οι Ιάπωνες, για κακή τους τύχη δεν είχαν ολοκληρώσει το νέο την αναβάθμιση του σχεδιασμού ασφαλείας για την άμυνα σε τσουνάμι, και τελικά επλήγει το εργοστάσιο από τσουνάμι, αστόχησε το σύστημα, το βοηθητικό σύστημα
ηλεκτροδότησης της ψήξης του αντιδραστήρα και είχαμε ως επακόλουθο την έκρηξη και το πυρηνικό ατύχημα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαρροή, επειδή έσπασε και το κέλυφος του αντιδραστήρα, ξεκίνησε μια διαρροή υδάτων στον υδροφόρο ορίζοντα και στην επιφάνεια, η οποία δεν έχει κλείσει ακόμα και σήμερα, εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η διαρροή και να ρυπαίνει με ραδιενεργό νερό τον υδροφόρο ορίζοντα και την ωκεάνια περιοχή σε αυτόν εδώ το χώρο. Κατά τα λοιπά, στη Φουκουσίμα γίνανε και σε όλη την Ιαπωνία γίνανε τεράστιες επιχειρήσεις, γιατί στην πραγματικότητα εδώ συζητάμε τώρα για το πιο σύνθετο ΝΑΤΕΚ όλων των εποχών στην ιστορία του πλανήτη. Δείτε εδώ μορφολογικές διαφορές που προκύψανε πριν και μετά το τσουνάμι. Εξαφανίστηκε αυτή η αμμουδιά από εδώ. Εδώ ο χώρος που ήταν πάνω από το που το ανάχωμα τον προστάτευε τελικά πλημμύρισε με νερά και στην είσοδο του τσουνάμι και στην υποχώρηση των υδάτων. Και στο κύλωμα αυτό αποτέθηκαν και όλα τα συντρίμια, τα σκουπίδια, οι ουσίες και τα λοιπά που παρέσυρε από το πέρασμά του από το εσωτερικό, από την ενδοχώρα. Έφτασε μέχρι τα 40, τα 50 και τα 60 μέτρα υψόμετρο το τσουνάμι σε κάποιες περιοχές και όπως καταλαβαίνετε ήταν απίθανο να έχει σχεδιαστεί άμυνα που να περιλαμβάνει αυτό το μέγεθος. Και φυσικά αφού μπαίνει το κύμα εδώ, πλημμυρίζει αυτή η περιοχή και ξεπλένει τα πάντα, στη συνέχεια τι κάνει, παίρνει ξανά τον κατήφορο ακολουθώντας τη μορφολογική κλίση και το υδρογραφικό δίκτυο και αποθέτει στο δρόμο ό,τι δεν μπορεί να κουβαλήσει όπως τα συντρίμια που είδαμε εδώ και τα υπόλοιπα τα πηγαίνει στη θάλασσα. Άρα συζητάμε ότι οικισμοί, εργοστάσια και εγκαταστάσεις μετατράπηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε συντρίμια και ρήπους και στη συνέχεια διαχύθηκαν σε όλο το περιβάλλον. Είχαμε το φαινόμενο να αντέξουν τα σπίτια, γιατί πολλά από αυτά είναι ξύλινα και πλήρως αντισεισμικά, αντέχουν οποιοδήποτε μέγεθος σεισμού και είναι σχεδιασμένα έτσι, αλλά παρόλα αυτά τα ξύλωσε το τσουνάμι από τη θέση τους, ξεσπάσαν οι πυρκαγιές από τη χρήση του υγραερίου κτλ. Και είχαμε το φαινόμενο των πλωτών νησιών πάνω στο κύμα τσουνάμι, δηλαδή οικισμοί ολόκληροι οι οποίοι είναι πλέον μπάζα το ένα πάνω στο άλλο, να φλέγονται και ταυτόχρονα να επιπλέουν στο νερό. Η τελική εικόνα είναι αυτές εδώ που βλέπετε δίπλα, δηλαδή άναρχα συντρίμια, αυτοκίνητα, μπάζα, πεταμένα και καμένα ανάμεσα στα σπίτια, πετρελαιοειδή και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς στο θαλάσσιο χώρο. Βλέπουμε εδώ και πώς ιδρυδίζουν κιόλας. Και όλο αυτό δημιουργεί ίσως την πιο σύνθετη περιβαλλον, το πιο σύνθετο περιβαλλοντικό πρόβλημα που έχει υπάρξει ποτέ και απαιτεί μια κολοσιαία επιχείρηση μετά αποκατάστασης, η οποία πιθανώς κάποιες άλλες χώρες να τις άφηνε άναυδες και σε αμηχανία. Οι Ιάπωνες παρόλα αυτά, κοιτάξτε εδώ ένα ολόκληρο εργοστάσιο με αυτοκίνητα, εδώ είναι η μάντρα ας πούμε, που είναι τα αυτοκίνητα της Nissan, καήκανε ολόκληρα. Εδώ που είναι σαν σπιρτόξυλα πεταμένα αυτά εδώ τα κουτάκια, είναι κοντέινερ με πάσης φύσεως υλικά από τα λιμάνια και πρώτες ύλες παραδίπλα. Και φυσικά περιοχές ακόμα και μακρινές σε σχέση με τη Φουκουσίμα, εξαιτίας της μεταφοράς του ραδιενεργού νέφους και της τυχαίας βροχόπτωσης και χιονόπτωσης σε άλλες περιοχές όπως εδώ το Τόκιο, παρουσιάσαν αύξηση της ραδιενέργειας έστω και προσωρινά εξαιτίας της κατακρίνησης ραδιενεργών υλικών μαζί με τη βροχόπτωση. Άρα αυτό είναι το σύνθετο παζλ που υπάρχει, είναι τελείως σχηματικό γιατί το καθένα από αυτά έχει ένα μηχανισμό από μόνο του. Στην ατμόσφαιρα είχαμε σκόνη, καπνούς, οξύδια του άνθρακα, του αζότου, του θείου, ενώσεις του χλωρίου, διοξίνες κτλ. Από την καύση στο αέριο περιβάλλον. Στο υγρό περιβάλλον προφανώς το αλμυρό νερό από το τσουνάμι και η επιστρεφόμενη ροή, οι σπασμένες αποχετεύσεις και οι βόθροι που αποκαλύφθηκαν, νερά και υγρά λίματα, υδρογονάνθρακες, διαλύτες κτλ. Απευθείας είτε στην απορροή
είτε στο υπόγειο νερό και τελικά στον ωκεανό ή στο έδαφος, στερεά, συντρίμμια, επικίνδυνα υλικά, πρώτες ύλες, βιομηχανικά απόβλητα επικίνδυνα, υπολείμματα της φωτιάς και πτώματα τα οποία στη Χέρσο ή στον ωκεανό βρεθήκανε, συν τη ραδιενέργεια σε ορισμένες περιοχές και στα αντικείμενα και στο έδαφος και στο νερό. Και εδώ βλέπουμε την κυκλοφορία του ραδιενεργού, της ρήπανσης από τη ραδιενέργεια στο ωκεάνιο περιβάλλον από το καίσιο 137 και στην ατμόσφαιρα κατά την κυκλοφορία των καιρικών συστημάτων τις αμέσως επόμενες μέρες, δηλαδή από τις 13 μέχρι τις 26 του Μαρτίου του 2011, και βλέπετε πως μεταφέρει μεν αλλά αραιώνει κιόλας το ραδιενεργό νέφος για ατμοσφαιρική κυκλοφορία, όπως αντιστοίχως κάνει και η ωκεάνια στο νερό. Ας σημειώσουμε εδώ και μια διαφορά λοιπόν που ξαναείπαμε στην αρχή, τη διαφορά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων των καταστροφών όταν συμβαίνουν σε μια βιομηχανικά ανεπτυγμένη και εύρωστη οικονομία και όταν συμβαίνουν σε μια αναπτυσσόμενη που δεν είναι βιομηχανοποιημένη και είναι χαμηλό το βιωτικό επίπεδο. Το τσουνάμι της Ινδονησίας του Ινδικού ωκεανού το 2004 και της Ιαπωνίας το 2011 είχαν μια τεράστια διαφορά μεταξύ τους ποιοτική και ποσοτική σε ό,τι αφορά τις οικονομικές συνέπειες, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα θύματα. Όταν μια καταστροφή συμβαίνει σε μια πλούσια χώρα, επειδή συνήθως είναι καλύτερα εξασφαλισμένη και θωρακισμένη απέναντι στους κινδύνους, έχουμε μικρά λιγότερα θύματα από ότι σε μια χώρα η οποία δεν είναι θωρακισμένη και δεν έχει ανεπτυγμένη πολιτική προστασία και ισχυρές υποδομές. Αντίστροφα τώρα, οι οικονομικές επιπτώσεις και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι μεγαλύτερες στις ανεπτυγμένες χώρες από τις αναπτυσσόμενες, γιατί είναι πιο μεγάλο το διεκύβευμα, δηλαδή είναι πιο μεγάλες οι οικονομικές αξίες που είναι εκτεθειμένες στους κινδύνους. Και η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική γιατί δείχνει τη σύνθεση των στερεών αποβλήτων στην Ινδονησία και στην Ιαπωνία, που δείχνει τι ποσοστό είναι οργανικά και τι ποσοστό είναι τα υπόλοιπα υλικά στην Ινδονησία, πάνω από το 50%, σχεδόν το 65-70%, ενώ στην Ιαπωνία έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή του χαρτιού, του πλαστικού, του μετάλλου και άλλων υλικών και φυσικά μεγαλύτερη συμμετοχή και των τοξικών και επικινδύνων υλικών που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία και στη βιομηχανία υψηλού επίπεδου. Οι Ιάπωνες λοιπόν μπήκανε σε αυτή την κολοσσιαία επιχείρηση της διαχείρισης πια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σεισμού και του τσουνάμι, πέρα από την ανακούφιση των πληγέντων κτλ., κάνοντας τη δουλειά τους, όπως ξέρουν, με τη μεγαλύτερη δυνατή λεπτομέρεια και με τη μεγαλύτερη δυνατή σχολαστικότητα. Πιάσανε και κάνανε σε όλα τα συντρίμμια και σε όλους τους χώρους διαλογή των υλικών, ώστε να γίνει επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, καθαρισμός και τελική διάθεση των υπολοιμάτων, καταρχάς σε άναρχους σωρούς, μετά σε σωρούς κατά υλικό, και από εκεί και πέρα πήρανε την οδό που θα παίρνανε κανονικά, σε μεγάλη κλίμακα βέβαια και με άλλες ταχύτητες, αλλά την οδό που θα παίρνανε κανονικά όπως όλες οι περιπτώσεις αποβλήτων. Ειδικά για τις περιοχές που ρυπάνθηκαν από τη ραδιενέργεια έπρεπε προφανώς να αφαιρεθεί όλο το έδαφος το οποίο είχε υψηλή ποσότητα ραδιενέργειας, να συγκεντρωθεί σε ειδικά κοντέινερ. Η πρώτη διαφάνεια που σας έδειξα, η εισαγωγική, έχει αυτές τις μαύρες σακούλες που περιέχουν το ρυπασμένο από ραδιενέργεια έδαφος, και τελικά να γίνει επεξεργασία σε άλλη περιοχή ώστε το τελικό προϊόν να είναι είτε καθαρό είτε τα υπολείμματα να αποθηκευτούν με ασφάλεια και η περιοχή η οποία επλήγει να έχει πλέον καθαρό και απορρυπασμένο έδαφος. Συνεπώς λοιπόν, ένα μεγάλο μάθημα που παίρνουμε από τη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην καταστροφή της Ιαπωνίας είναι ότι
Έχουμε να κάνουμε με τη διαχείριση συντριμμιών, αποβλήτων και αποθέσεων τσουνάμι. Έχουμε να κάνουμε με την εξασφάλιση ποιότητας του εδάφους και των υπογείων υδάτων και όχι μόνο, και με τη ραδιενέργεια στο έδαφος και το νερό. Και από εκεί και πέρα, αυτό που γίνεται είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να μπορεί να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά φανταστείτε το ίδιο ότι πρέπει να γίνεται σε κάθε καταστροφή που έχει αντίστοιχα, όχι μεγέθους, αλλά φύσεως αποτελέσματα και επιπτώσεις. Έχουμε πρώτα την εκτίμηση των επιπτώσεων και των αναγκών, ποσοτική και ποιοτική, δέσμευση και κατανομή πόρων για να μπορεί να λειτουργήσει το οποιοδήποτε σχέδιο, επιλογή μεθοδολογιών αποκατάστασης που το καθένα μπορεί να θέλει διαφορετική αλυσίδα ενεργειών και μεθοδολογίες, χρονοδιάγραμμα φυσικά και παρακολούθηση και έλεγχο της εφαρμογής. Εδώ βλέπουμε την εκτέλεση του σχεδίου αυτού και πώς εξετάζεται η πρόοδός της για τις περιφέρειες του Ιγουάτε και του Μιγιάγκη στην Ιαπωνία. Εξαντλητικά στοιχεία προφανώς έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν συλλεχθεί για να μπορεί ακόμα και να παρακολουθηθεί αυτή η κολοσσιαία επιχείρηση, αλλά πάντως αυτός είναι ο σωστός τρόπος, και αν μπορεί να γίνει αυτό σε μια τέτοιου μεγέθους καταστροφή, σημαίνει ότι είναι δυνατόν να γίνει και σε όλες τις μικρότερες με συντεταγμένο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Δεν θα παραμείνουμε εδώ στην περιβαλλοντική διακινδύνευση, παρά μόνο για να πούμε ότι θέλει πολύ προσεκτική επιλογή εδώ η πιθανή χωροθέτηση των σταθμών που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια για τη δημιουργία του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί ανάλογα με το γεωδυναμικό, όπως είπαμε, και το υδρομετεωρολογικό περιβάλλον, αυξάνεται η διακινδύνευση από την πιθανότητα αστοχίας κατά τη διάρκεια μιας φυσικοτεχνολογικής καταστροφής, με αντίστοιχες πιθανές συνέπειες στην εγγύς περιοχή και στον πλανήτη. Και τέλος, να κλείσουμε με μια μεθοδολογία που θα την θέσουμε ως ιδέα μόνο εδώ, αλλά υπάρχει το υλικό στο E-Class για να το δείτε, της ταχείας έρευνας περιβαλλοντικών, εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μετά από έκτακτες ανάγκες και καταστροφές, δηλαδή με την έννοια ότι παράλληλα με την εκτίμηση των ζημιών και με τις διαδικασίες της απόκρισης και ανακούφισης των πληγέντων και τη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, πρέπει ταυτόχρονα να τρέχει και μία διαδικασία που να ασχολείται με όλες τις πιθανές υγειονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να σχεδιάζει ταυτόχρονα και το τι θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί και το περιβάλλον στην πρώτερη κατάσταση και όχι μόνο οι λειτουργίες, οι καθημερινές της κοινωνίας και οι οικονομικές. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει το ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή PDF και σε μορφή HTML στο E-Class. Οι δύο ασκήσεις που υπάρχουν, θα ενεργοποιηθούν, αφορούν την ύλη του βιβλίου περισσότερο, κάποια κομμάτια από τα οποία έχουν παρουσιαστεί και στο συγκεκριμένο βίντεο το σημερινό. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει και μια εργασία που συμμετέχει κατά 50% στο βαθμό μαζί με τις δύο ασκήσεις, τις οποίες θα εξηγήσουμε το σενάριο και τα δεδομένα στο μάθημα που θα γίνει ζωντανά. Καλή συνέχεια.